καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην 7η για φέτος εκδήλωση του Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας Κέρκυρας, που διανύει το 5ο έτος λειτουργίας του, με θέμα «Γλώσσα και Ιστορία, η περίπτωση του Τζαπατίστα Βίκο», και με εισηγητή έναν εξαίρετο επιστήμονα, η παρουσία του οποίου μας τιμά ιδιαίτερα, και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Τον ακαδημαϊκό κύριο Γιώργο Κεντρωτή, καθηγητή θεωρίας της μετάφρασης στο τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ένας άνθρωπος με πλούσιο βιογραφικό σημείωμα, με πλήθος δημοσιεύσεων, μεταφράσεων, μυθιστοριωμάτων, ποιητικών συλλογών. Θα αναφερθώ σε μερικά από αυτά. Γιατί είστε πολύ γραφόρετε, βεβαίω. Είμαι εδώ να μιλάτε εσεί, αλλά πείτε κάτι άλλο. Ο και άρτη παραπευθεί. Το κομπιμένο είναι και αλήθεια. Και άρτη παραπευθεί. Το γνωρίζω, θα το αναφέρουμε. Τα λέμε. Ο κύριο Κεντρωτή σπούδασε νομική και πολιτικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκε στο Διοικητικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, όπου και ανακηρύχθηκε διδάκτορο νομικής. Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για πολλά χρόνια στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Ωστόσο, από το 1994 είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού ερευνητικού προσωπικού του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας, όπου υπηρετεί ανελιπώς μέχρι και σήμερα στο ίδιο πόστο, κατ' επανάληψη πρόεδρος του τμήματος. Τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανάγονται στη θεωρία και την πράξη της μετάφρασης, στη γλωσσοφιλοσοφία, στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση, στην παγκόσμια λογοτεχνία και στην ελληνική γραμματεία, με έμφαση στο έργο της Επτανησιακής Σχολής, στον ελληνικό υπερρεαλισμό και στη λογοτεχνία από τον Μεσοπόλεμο έως και τις μέρες μας. Έχει δημοσιεύσει σε μορφή βιβλίου πάνω από 60 μεταφράσεις, μεταφράζοντας τα νέα ελληνικά από διάφορες γλώσσες, όπως από τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ρωσικά και τα τσεχικά, ενώ αν δεν κάνω λάθος ομιλείται και διάλεκτο της Νάπολης. Ναι, εντάξει, ναι, την καταλαβαίνω, δεν την μιλάω, την καταλαβαίνω όμως, αρκετά καλά. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ την έκδοση που κυκλοφόρησε το 2015 με 500 ποίηματα του Μπρέχτ, με τίτλο «Η Βαβυλωνιακή Σύγχυση των Λέξεων και άλλα 499 ποίηματα», σε μετάφρασή σας. Πέραν όμως από έγκυρος μεταφραστής, ο κύριος Κεντρωτής είναι ποιητής και μυθιστοριογράφος. Έχει δημοσιεύσει 3 μυθιστορήματα και 4 ποιητικές συλλογές, κερδίζοντας μάλιστα πρόσφατα και το πρώτο βραβείο του πρώτου διεθνούς διαγωνισμού Γιώργος Εφαίρης, ποιήσης, που είχε προκηρυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμου και υπήρχαν πάνω από 800 συμμετοχές. Ο τίτλος του ποίηματος, «Παρατηρήσεις και σχολιασμοί του Σολομού», εκεί που μετέφραζε το τεμάχιο του Μεταστασίου. Ενώ χρωστάμε σε εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ, όλοι εμείς που αγαπάμε την ποίηση και για τη διαδικτυακή ποιητική εγκυκλοπαίδεια, και αναφέρομαι στο blog σας το αλωνάκι της ποίησης, όπου εκεί μπορεί να βρει κανείς πάνω από 100 κατηγορίες δημοσιεύσεων ποιημάτων, δοκιμίων από Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Ενώ το πορτρέτο σας δεν θα ήταν πλήρες αν δεν αναφέραμε την ιδιότητά σας ως φανατικός Ολυμπιακός. Έτσι λένε οι πολιτικοί. Ολοκληρώνοντας, σχετικά με την σημερινή εισήγηση, θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι έχετε μεταφράσει, ο κύριος Κεντρωτής έχει μεταφράσει ένα από τα βασικά έργα του Βίκο με τίτλο «Η νέα επιστημονική γνώση», με το οποίο αναμετρήθηκε πάνω από 10 χρόνια. Όχι, πολλά βάλαμε, 7. 7 χρόνια. Κατήγαγε πραγματικά μεταφραστικό άθλο. Και νομίζω ότι όλα να σας αφήσω να μας δώσετε, να μας γνωρίσετε μάλλον τον σπουδαίο αυτό Ναπολιτάνο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χημαριού, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ επίσης
τον Όμιλο Πανεπιστημιακής Ιστορίας Κέρκυρας, με τον οποίο έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν, με αφορμή μια παρουσίαση του Διονυσίου Σολομού. Είναι πάντοτε φιλόξενος ο χώρος και με πολύ μεγάλη αγάπη έρχομαι εδώ και σας ευχαριστώ όλους που κάνετε τον κόπο να έρθετε να ακούσετε αυτά τα οποία θα σας πω. Αν κάποια στιγμή το παρατραβήσω, κάνετε μου ένα νόημα να σταματήσουμε. Εννοείται βεβαίως ότι η συζήτηση είναι ανοιχτή και ο Μιλόν απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν το Βίκο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ογκοδέστατο, αρκετά δύσκολο στην μεταπλώτησή του έργο, μου πήρε στην ουσία πιο πολλά από 7 χρόνια, γιατί ήταν 7 πολύ εντατικά χρόνια και χρόνια πολύ δύσκολα για μένα. Α, όχι, κάτι άλλο. Οφείλω να το πω γιατί είμαι λίγο κουρασμένος σήμερα και την άλλη φορά ήμουν άρρωστος, το θυμούνται οι φίλοι. Αλλά σήμερα είχαμε μια πολύ δύσκολη δίκη το πρωί, μιας και αναφερθήκατε, κυρία Χυμαριού, στο δικηγορικό μου παρελθόν. Μια πάρα πολύ δύσκολη δίκη σήμερα το πρωί, όπου φοιτητές, παλιοί φοιτητές, που πλέον δεν είναι φοιτητές του τμήματός μας, είχαν εισερθεί στα δικαστήρια από κάτι καλοθελητές, ας πούμε συναδέλφους. Και μετά από 5 αναβολές που κόστησαν χρόνο και χρήμα σε όλους μας, σήμερα το δικαστήριο με ομόφωνη απόφαση, πρόταση του εισαγγελέα και απόφαση της Προέδρου, απείλαξε, αθώωσε από κάθε κατηγορία τους 3 κατηγορούμενους φοιτητές. Ήταν μια πολύ κουραστική ημέρα. Είμαι φορτωμένος και φορτισμένος όλη την ημέρα, διότι είμαι βασικός μάρτυρας, οπότε αν κάποια στιγμή διαβλέψετε ή καταλάβετε ότι κάπου το χάνω, έχω τουλάχιστον μια δημιουργία. Ο Βίκο ήταν γνωστός ως θρύλος στην Ελλάδα μέχρι την έκδοση του βιβλίου αυτού. Όλοι τον ανέφεραν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Μπορώ να πω όμως, χωρίς να υπερβάλλω, ότι μάλλον δεν γνώριζαν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Απολύματα εγκυκλοπαιδιών οι πιο πολλοί, κάποιοι βεβαίως πιο μπασμένοι στη μελέτη της ιστορίας και του ρωμαϊκού δικαίου ήξεραν ότι ήξεραν τον Βίκο σε βάθος, αλλά μέχρι να μεταφραστεί αυτό το κολοσιαίο έργο, ο La Scienza Nuova, η νέα επιστημονική γνώση, αυτόν τον τίτλο επέλεξα να χρησιμοποιήσω, μέχρι να μεταφραστεί αυτό το έργο, ένας θρύλος περιέβαλε το όλο περιβάλλον του Βίκο, και πιο πολύ έλεγαν ότι επηρέασε πάρα πολύ τον James Joyce, τον Κάρολο Μάρξ, τον Γιούργεν Χάμπερμας, φιλοσόφους και ποιητές και λογοτέχνες. Όλα αυτά είναι αληθινά βεβαίως, αλλά επί της ουσίας δεν είχαμε πληροφορίες. Επειδή τα ζητήματα ορολογίας, μιας και είμαστε και στο Ιούνιο Πανεπιστήμιο που ασχολείται με τις ξένες γλώσσες, τη μετάφραση των όρων, επειδή λοιπόν τα ζητήματα ορολογίας είναι βασικά, ένα ζήτημα ορολογίας, το οποίο οφείλω να το πω στην αρχή, προέκυψε και μάλιστα με την συνήθι έτσι φιλόψογη διάθεση των νεοελλήνων, σώνει και καλά να σου βρούνε λάθη, με πήρε κάποιος, όχι κάποιος, ο εκδότης μου έτοιμος και μου λέει: έχουν κάνει ένα τεράστιο λάθος. Ενδεχομένως πολλά, αλλά τεράστιο κανένα, του λέω. Αποκλείεται. Λέει: ο τίτλος Ανακύκλωση της Ιστορίας είναι λανθασμένος. Γιατί λέω είναι λανθασμένος? Διότι δεν είναι σκουπίδια η ιστορία για να ανακυκλώνονται. Ο τρόμος του εκδότη, που είναι και εξαιρετικός φίλος, έτσι, ήταν δικαιολογημένος. Δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει ότι ο όρος ανακύκλωση χρησιμοποιήθηκε στη φιλοσοφία πριν από τα σκουπίδια. Άρα τα σκουπίδια οφείλουν να αλλάξουν όρο ή εν πάση περιπτώσει να τον κρατήσουν τον όρο. Αλλά προϋποτιθεμένου ότι ο όρος ανακύκλωσης της ιστορίας στα ελληνικά είχε εισαχθεί το 1948. Τουλάχιστον έχω εγώ βιβλίο στο σπίτι μου, όπου εκεί ανέφερε τον, εκεί έμαθα τον όρο. Και δεύτερον, του λέω να σε καθησυχάσω, θα είναι σπάνιο ένας όρος να καλύπτει 2, 3, 5, 10 τομείς του επιστητού. Όχι, μου λέει, μου είπαν το σωστό είναι ανακύκληση. Λέω, το σωστό είναι ανακύκληση, να το δεχτώ, να μου φέρουν και το υπόλοιπο έργο να δω αν εντάσσεται η ανακύκληση ή μέσα, γιατί μεταφράζοντας μία λέξη η οποία δεν υπάρχει μέσα στο Βίκο, η λέξη ανακύκλωση ή ανακύκληση δεν υπάρχει μέσα στο Βίκο, είναι εφεύρημα των φιλοσόφων, των μελετητών, των αναλυτών,
της μεταεπιστήμης. Ο Βίκο λέει κόψη ρεκόψη, δηλαδή ρεύματα και αναρεύματα. Θα μιλήσουμε για αυτά. Το ανακύκλωση ή ανακύκλωση και το ποιο είναι σωστό από όλα είναι θέμα επιλογής. Επειδή είμαι συντηρητικός σε πάρα πολλά πράγματα, ιδίως στην ορολογία, την κατοχυρωμένη, δεν την αλλάζουμε, πιστεύω, επειδή αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, και ιδιαίτερος λόγος είναι εκείνος που πάει τα πράγματα προς τα εμπρός, και όχι για να νεολογήσουμε ή για να ξαφνιάσουμε ή για να ξυπάσουμε κανέναν. Γι' αυτό λοιπόν επέμεινα ότι ο όρος εξακολουθεί να είναι ανακύκλωση, έτσι όπως είχε εισαχθεί το 1948 σε ένα έργο που είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα σχετικά με την σύγχρονη φιλοσοφία. Ανάποδα το ξεκίνησα, δεν πειράζει όμως. Ο Βίκο Ναπολιτάνος, και όχι απλώς Ναπολιτάνος, δεν πήγε και πουθενά αλλού έξω από την Νάπολη. Αυτός ήταν και ο λόγος που συνέγραψε αυτό το ογκώδες έργο. Πώς σκέφτεται ο Βίκο κάποια στιγμή και λέει, αφού εγώ που ζω στον 18ο αιώνα δεν μπορώ να φύγω από την Νάπολη, να πάω στη Ρώμη, που σήμερα είναι αστείο να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, πώς είναι δυνατόν στην αρχαιότητα να γνωρίζονται οι λαοί μεταξύ τους, αφού ούτε δρόμοι υπήρχαν, ούτε συγκοινωνίες υπήρχαν, εννοείται ότι κινητά τηλέφωνα, ούτε διαδίκτυα, ούτε τίποτα. Πώς είναι δυνατόν να σώζονται αυτοί οι μύθοι περί συνεχών μετακινήσεων και γνωριμιών? Αυτή είναι μια βασική πυρηνική σκέψη του Βίκο, από την οποία ξεκίνησε να πλάθει το όραμά του και τη γνώση του ταυτόχρονα για το πώς διαμορφώνεται η ιστορία, τι ακριβώς σημαίνει μύθος και πώς ακριβώς ο μύθος δεν είναι παραμύθι, αλλά είναι ζωντανή ιστορία. Δηλαδή πώς ο μύθος είναι ποίηση που είναι πηγή της ιστορίας. Και σαν καλύτερο παράδειγμα του χρησιμοποιεί τα ομηρικά έπη. Επίσης, επειδή τα χρόνια εκείνα που έγραφε ο Βίκο, δηλαδή γεννήθηκε 1668, απεβίωσε 1744, 18ος αιώνας, ο Βίκο είχε να αντιμετωπίσει και το σκληρό καθεστώς καθολικισμού. Στην Ιταλία ήταν, στην Νάπολη ήταν, δεν μπορούσε να γράφει ό,τι θέλει, κάτι κοντοχωριανός του εκεί από την ώρα τους κάψανε. Ζόταν ο Μπρούνο και κάποιους άλλους, οπότε δεν θα ήθελε να είχε την τύχη όλων αυτών των ανθρώπων. Οπότε έπρεπε το έργο αυτό, το οποίο θα ήταν μια τομή στην επιστήμη, γιατί αυτό ο ίδιος φανταζόταν και αυτό πίστευε και αυτό προωθούσε, έπρεπε να είναι έτσι γραμμένο ώστε πρώτον να μην προκαλεί, δεύτερον να σύγκυνει και τρίτον να εμπεδώνει επιστημονική γνώση μέσα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν ήταν έτοιμο να φύγει έξω από την πεπατημένη. Αξίζει να σημειωθεί, φίλες και φίλοι, κάτι ακόμα, ότι ο Βίκο δεν ήταν ιδιαίτερα συμπαθής. Ήταν και μονόχνοτος βεβαίως, δηλαδή δεν ήταν, είναι από τη φύση του αναποδιάρης. Δεν το συμπαθούσαν οι άνθρωποι, αλλά δεν ήθελε και πολλά παρέδωση μαζί τους. Ο καημός του ο μεγάλος, και συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ο καημός του ο μεγάλος ήταν να γίνει καθηγητής του Ρωμαϊκού Δικαίου και της ιστορίας του Ρωμαϊκού Δικαίου και βεβαίως του αστικού δικαίου. Αν υπήρχαν 200 καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, ο Βίκο ήταν καθηγητής της ρητορικής, που σημαίνει ότι ήταν ο 200ος στην κατάταξη. Έκλεινε την πόρτα δηλαδή. Και Βίκο. Αυτό τον είχε πληγώσει σε όλη τη ζωή, πέραν του ότι αναγκαζόταν να παραδίδει μαθήματα ιταλικών, λατινικών, αρχαίων ελληνικών, στα παιδιά πλουσίων οικογενειών, για να μπορεί να τρέφει την οικογένειά του, η οποία ήταν, δεν ήταν ολιγομελής, είχε 10 παιδάκια. Δεν ήταν ο βίος του σπαρμένος με ροδοπέταλα, όμως είχε μια εξαιρετική τύχη από μικρό παιδί. Ο πατέρας του είχε ένα μικρό βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Νάπολης και
ο νεαρός Ιωάννης Βαπτιστής από πολύ πολύ μικρό παιδάκι άρχισε να διαβάζει τους συγγραφείς, ιδίως τους Λατίνους, τους Λατίνους ιστορικούς, και με τους ανθρώπους αυτούς πέρασε όλη του τη ζωή. Μονομανικά θα έλεγε κανείς, σαν να μην ήθελε να κάνει κάτι άλλο, σαν να μην ήθελε να δεχθεί ότι μπορεί να υπάρχει πουθενά αλλού η γνώση. Δεν το πίστευε βεβαίως, είχε πάλι υπό σκοπό να αποδείξει ότι το δίκαιο, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού βίου, του ζην εν κοινωνία, το δίκαιο δεν μπορεί να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία. Αυτή ήταν μια δεύτερη πυρηνική σκέψη. Υπήρχαν και άλλες δύο σκέψεις. Ο άνθρωπος τι ακριβώς είναι? Είναι ένα όν που γεννιέται και ένα όν που πεθαίνει. Όταν γεννιέται, με ποιο καθεστώς γεννιέται? Υπάρχει? Ποιος του δίνει υπόσταση? Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται και δεν έχουν ταυτότητα, θα λέγαμε σήμερα. Το ίδιο και τότε. Αναγνωρίζονται? Τους λούζει το φως του άστεως ή τους περιβάλλει το έρευος του χαμού? Δεύτερον, γεννιούνται. Πρωτού πεθάνουν τι κάνουν? Γεννούν παιδιά, αφήνουν απογόνους. Διαιωνίζεται το είδος. Πώς γίνεται αυτό? Με παμιξία? Με επισημότητα? Με έλεγχο μέσω της επισημότητας? Με έλεγχο μέσω της επισημότητας. Ο τρίτος πυλώνας είναι η εξέταση του γάμου. Του γάμου ως κοινωνικού θεσμού και ως θεσμού ελέγχου. Του γάμου και της οικογένειας. Και το τελευταίο, όταν πεθαίνουν, τι τους κάνουν τους ανθρώπους? Τους αφήνουν να τους φάνε οι ίνες και τα κοράκια ή τους θάβουν? Τους θάβουν πώς? Ο καθένας όπου θέλει, όπως θέλει, ή με κάποια τελετή, με κάποιο τρόπο? Με κάποιο τρόπο. Ο οποίος τι κάνει? Ποικίλει από περίοδο σε περίοδο. Α, όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις περιόδους γεννιούνται και παντρεύονται και κάνουν οικογένεια και επίσης στιγμή πεθαίνουν. Άρα η επισημότητα των γάμων και η επισημότητα της τελευτής είναι πηγές δικαίου. Άρα αυτές πρέπει να ερευνήσουμε, σκέπτεται ο Βίκο. Του είχε καρφωθεί αυτή η ιδέα τόσο πολύ που όταν ξεκινάει να γράψει τη νέα επιστημονική γνώση, κάποια στιγμή το κατορθώνει, κάνει ένα μικρό βιβλίο, μετά από λίγα χρόνια το επαυξάνει και το 1743, ένα χρόνο πρωτού αποβιώσει, δίνει την Scienza Nuova, τη νέα επιστημονική γνώση, το πλήρες έργο, μετάφραση του οποίου έκανε και εγώ στα ελληνικά. Πρωτού πω στην ουσία του θέματος, επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες. Θα μιλήσω αναγκαστικά στον πρώτο Νίκο. Εάν δεν γνώριζα τα απαραίτητα εκείνα νομικά που πρέπει κανείς να ξέρει για να μπορεί να μεταφράσει ένα έργο το οποίο είναι και νομικό, και εάν δεν ήξερα σχετικά καλά λατινικά, και μπορώ να πω, επιτρέψτε μου να πω, αρκετά πολύ καλά ρωμαϊκό δίκαιο, το μόνο δίκαιο που ήξερα καλά, δηλαδή ένα δίκαιο άχρηστο για να βγάλεις λεφτά και να γίνεις δικηγόρος καλός, μόνο ιστορικός μπορεί να γίνεις ακριβώς, και αν δεν ήμουν ο ένας από τους δύο πιστούς μαθητές του Μακαρίτη, του Γκόφα, του καθηγητή μας του ρωμαϊκού δικαίου, είστε πιο νέα, δεν τον έχετε προλάβει, δεν θα είχα καταφέρει να το κάνω αυτό, διότι θα έλειπαν βασικές προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να μεταφράσεις κάτι το οποίο αγνοείς. Δεν ξέρεις τη βάση του. Λοιπόν, καλή γνώση ρωμαϊκού δικαίου, καλή γνώση λατινικών και βεβαίως με μια άνεση στη γλώσσα. Είπατε για τα Ναπολιτάνικα. Μπορώ να πω ότι τα καταλαβαίνω καλά. Δεν μπορώ να τα μιλήσω γιατί δεν έχω ζήσει από μικρό στην Νάπολη, μεγάλωσε πέρασε ένα διάστημα εκεί, αλλά δεν τα μαθαίνεις. Έτσι, μαθαίνεις απλώς να τα ακούς και από τα τραγούδια επίσης. Μαθαίνεις να λες τα τραγούδια, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο. Μιλάς με στερεότυπες εκφράσεις. Όμως, γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Βίκο δεν έγραψε στα κλασικά ιταλικά. Έγραψε στη διάλεκτο της Νάπολης και μάλιστα η δυσκολία δεν ήταν αυτό. Αυτό είναι εύκολο. Με ένα λεξικό και εν πάση περιπτώσει και ρωτώντας 5 ανθρώπους, 10, οι οποίοι πάντοτε προθυμοποιήθηκαν να με βοηθήσουν στην Νάπολη όταν ήμουν,
μου διέθεσαν όλο το Φιλοσόφικο Ινστιτούτο της Νάπολης, Φιλοσόφικο Ινστιτούτο Γκαλιάνο. Είναι στην Νάπολη. Ο καθηγητής το πολύ, ο καθηγητής Ντόρια και άλλοι πολλοί αμέσως μου άνοιξαν όλες τις πόρτες που ήθελα. Αυτό γίνεται. Το θέμα είναι με την ατσουμπαλιά του Βίκο τι κάνεις. Ο λόγος του Βίκο είναι άτσαλος τελείως. Είναι απεριποίητος. Δεν είναι υπόδειγμα ρητορικής. Ίσως επειδή δεχόνευε τη ρητορική την οποία δίδασκε, έγραφε μη ρητορικά. Δεν είχε ειδισμένο λόγο ο Βίκο. Ατελεύτητα, ανακόλουθα, ξεκινούσε στη σελίδα 2 και τελείωσε στη σελίδα 7 για να βάλει μια τελεία. Και βεβαίως στο ενδιάμεσο, συγγνώμη για την έφεση, έβγαινε και την πυρηνική. Δηλαδή σε ποιους, στους ομοτέχνους του ή στους συναδέλφους του, οι οποίοι τον υπονομεύουν, δεν καταλαβαίνουν, είναι βόηδια. Τα λέει πολύ κομψά και πολύ γλυκά και στενοπολιτάνικο ιδίωμα. Τι κάνεις εκεί πέρα? Το μεταφέρεις όπως το λέει ή κοιτάς να το στρώσεις? Το έστρωσα. Εύκολο είναι να το κάνεις το άσαλο, να το κάνεις πιο άσαλο. Πρέπει μετά να αποδείξεις ότι δεν είσαι εσύ άσαλος, αλλά ότι είναι ο συγγραφέας. Δεν είναι ωραίο αγώνισμα. Αυτό δεν μου αρέσει, δεν το επιλέγω. Οπότε προτίμησα, έτσι όπως έλεγα μια αρχή, να ευτρεπίσω το λόγο, να το κάνω πιο εύτροπο, πιο κοντά στα πράγματα, κρατώντας όμως παρά τα αυτά το μακροπερίοδο λόγο. Επειδή όμως όταν σου παραθέτει απνευστή 40 παραδείγματα, τα οποία ούτε ο Ιταλός δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει, πόσο λιγότερο ο Έλληνας, έκανα μερικές επεμβάσεις, τα αριθμούσα, όχι όμως με bullets όπως λέμε σήμερα, αλλά κατά πρώτον, κατά δεύτερον, κατά τρίτον και έλεγα την περίπτωση έτσι ώστε να φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα τέλος, θα πάμε σε άλλη πρόταση. Διότι η ουσία είναι να κατανοήσουμε το έργο, τι θέλει να πει το έργο, μεταφέροντάς το σε μια άλλη γλώσσα, σε μια νέα πατρίδα, με τρόπο τέτοιον ώστε να αναδειχθούν οι αρετές του, οι βασικές επιστημονικές και όχι οι γλωσσικές ή οι γλωσσικές ειδοποιίες καλύτερα. Όχι, όπου χρειάστηκε έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό και μάλιστα χρειάστηκε τρεις φορές να κάνω πράγματα τα οποία λέγονται αναχρονισμοί. Δηλαδή φέρεται ο Βίκος να λέει όπως θα λέγαμε στα νέα ελληνικά, κάτι ελληνικά δεν ξέρει νέα ελληνικά, αλλά πρέπει να το γράψεις αυτό το πράγμα. Για να καταλάβει ο σημερινός αναγνώστης τι ακριβώς πράγμα είναι όρος εκείνος ο οποίος, αν αναδυφίσουμε στα λατινικά λεξικά του Κουμανούδη ή του Τσακαλώτου, θα δούμε ότι ο όρος είναι ακατανόητος πλέον στα νέα ελληνικά, έχει χάσει την σημασία που είχε κάποτε. Εντάξει, λατινικά λεξικά χρησιμοποιήθηκαν βεβαίως ως γνωστόν όλα τα δυνατά στα ελληνικά και μερικά αγγλικά και γερμανικά, και οφείλω να πω βεβαίως ότι είχα στη διάθεσή μου, θα το πω και αυτό και μετά θα πω στην ουσία, και μεταφράσεις του έργου, μία στα αγγλικά, μία στα γαλλικά και δύο στα γερμανικά. Επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες σε αυτό. Η μία αγγλική μετάφραση είναι υπέροχη, είναι και πάμφθη μάλιστα, 8 ευρώ καεί, από τις εκδόσεις Penguin κυκλοφορεί, όμως ο ιδιότροπος με την καλή έννοια του όρου μεταφραστής, τι έχει κάνει? Έχει ανασυνθέσει το έργο. Το έχει κάνει καλοχωνεμένο. Δηλαδή έχει σπάσει τις προτάσεις, τις έχει ομαδοποιήσει, δεν έχει ανοίξει παρενθέσεις, δεν έχει βάλει αγγίλες όπως χρειάζεται να βάλει, δεν έχει κάνει αριθμίσεις. Απλώς το ανακατέταξε. Είναι αδύνατο να βρεις έστω και 5 αράδες να συμφωνεί η σύνταξη του ιταλικού κειμένου με το αγγλικό κείμενο. Όμως, από το Κέσαρο στο Κέσαρι, για την κατανόηση του τι θέλει ακριβώς να πει ο Βίκο, είναι το καλύτερο βιβλίο. Η γαλλική μετάφραση την είχε κάνει και μια κόμισσα. Υπέροχα και τα γαλλικά της υψηλά, αλλά αλλού. Πολλά της είχαν φύγει. Και οφείλω να πω ότι από ένα σημείο και μετά, είχα παραπετάξει το βιβλίο. Οι γερμανικές μεταφράσεις ήταν πολύ καλύτερες, ήταν καλύτερες. Με τη γερμανική έτσι, ηθική του μεταφέρουμε πιστά τα πράγματα, πιστά, όχι με την έννοια ότι δεν ξεφεύγουμε από τη λέξη, αλλά δεν ξεφεύγουμε από την έννοια, όχι από τη σημασία, από την έννοια δεν ξεφεύγουμε. Η μία μετάφραση υπογραφόταν από έναν περιόνιμο φιλόσοφο, τον Erich Auerbach,
ο οποίος είναι γνωστός και στην Ελλάδα, διότι έχει μεταφραστεί από το ΜΙΕΤ το βιβλίο του Μίμησης. Ο Άουερμπαχ όμως, εκδόσεις Ρόμπολ, σπουδαίες εκδόσεις, ο Άουερμπαχ όμως, πότης εκπλήξεως, έχει μεταφράσει το 1 τρίτο του βιβλίου. Γύρευε για ποιο λόγο. Λείπαν το 1 τρίτο, πραγματικά το 1 τρίτο. Χρειάστηκε όμως εκείνο το 1 τρίτο, όπου χρειάστηκε να κοιτάξω, το κοίταξα. Η καλύτερη μετάφραση ήταν ενός, και αυτή είναι και η ιδανική περίπτωση, για να λέμε τα πράγματα το όνομά τους. Είναι η μετάφραση του φιλοσόφου Βιτόριο Χέσλε, ο οποίος είναι Ιταλογερμανός, είναι φιλόσοφος, άρα είναι δήλωσος, είναι ad hoc αρμόδιος και έχει μια στρατιά φοιτητών από πίσω, οι οποίοι κάνανε, θα την πω τη λέξη με την καλή σημασία, τη λέξη τη χαμαλωδουλειά. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη έρευνα να βρεις όλες τις αυταναφορές του Βίκο. Ο Βίκο κάθεται και λίγο λέει, όπως θα πω παρακάτω, όπως έχω πει παραπάνω, όπως σας προειδεάζω ότι πολλές φορές θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτά όλα οι μαθητές του Χέσλε, οι συνεργάτες του καλύτερα, έψαξαν και τα βρήκα και επειδή το όλο έργο είναι αριθμημένο σε παραγράφους, έχουμε πλέον και τις παραγράφους. Τώρα να ευλογήσω και τα χέρια μου λιγάκι, είναι και μια δεκαετία περιπτώσεις που τους είχαν ξεφύγει, συμπληρώθηκαν. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι αφού η λέξη σωστή είναι, άρπαξα, έκλεψα τη δουλειά των άλλων, έβαλα και εγώ τουλάχιστον 10 παρακομπές οι οποίες δεν υπήρχαν στην γερμανική έκδοση. Απέφυγα όμως να κάνω αυτό που έκανε ο Χέσλε, να κάψω μια τεράστια εισαγωγή, γύρω στις 400 σελίδες, όχι, μείναμε σε μια σύντομη εισαγωγή, πόσες τώρα, 30 σελίδες, πώς, ούτε, 28 σελίδες, μείον 10, 18 σελίδες, ωραία, και έβαλα πάρα πολλές υποσημειώσεις, απίστευτα πολλές υποσημειώσεις. Το έκανα για ένα λόγο και μόνο για να διευκολυνθεί ο αναγνώστης να μην τρέξει σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο και να ψάχνει τι λέει ο Τίτος Λίβιος, τι λέει ο Τάκητος, τι λέει ο Ιούλιος Κέσσαρα, τι λέει ο Θουκυδίδης, τι λέει ο Όμηρος, αλλά να έχει στο πιάτο τις πηγές, και το κείμενο. Όχι βλέπει ο Όμηρος ψωδία της Ιλιάδας Γάμας τύπος τάδε, νάος, οι στίχοι όλοι, πάρετε και μια μετάφραση, όπως την έκανε ο Πολυλάς, όπως την έκανε ο Μαρονίτης, όπως την έκανε οποιοςδήποτε άλλος. Ήμουν αρκετά δημοκρατικός αυτό, έδωσα σε όλους τον λόγο, δεν είχα λόγο να αποκλείσω κανέναν. Γιατί η νέα επιστημονική γνώση είναι σημαντικό βιβλίο. Για πολλούς λόγους, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο από τους πολλούς, όπου τουλάχιστον εγώ μπορώ να με κάποια επάρκεια να τους διεξέλθω. Δεν μπορώ να τους διεξέλθω όλους. Θα μπορούσα να μιλήσω και για το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Δεν θα το κάνω γιατί εντάξει, δεν, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ popular το θέμα. Πολύ δημοφιλές το θέμα. Η γλώσσα όμως και η ιστορία, και για την ακρίβεια γλώσσα και ιστορία ως ενότητα, τουλάχιστον εμένα μου δίνει μια αφορμή, ένα εφαλτήριο να πω μερικά πράγματα με βάση τις προσεγγίσεις του Τζαμπατίστα Βίκο. Του έλεγα προχθές στο μάθημα, θα το επαναλάβω. Στο βιβλίο 9 της Γενέσεως, δεν γέγραφει, γίνεται λόγος για τη Βαβέλ. Και εκεί μαθαίνουμε ότι η Βαβέλ είναι confusio linguarum, δηλαδή είναι σύγχυση των γλωσσών. Ο μύθος που σέρνεται χρόνια τώρα και βολεύει κιόλας, αλλά θα το εξηγήσουμε για ποιο λόγο, είναι ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι που έπεσαν από τον παράδεισο της τρυφής, διότι κάτι έγινε εκεί πέρα με τον Αδάμ, την Εύα και διάφορα άλλα, διάφορα ενίκους του παράδεισου, βρέθηκαν στην γη Σεναά, όπως λέει η Βίβλος, και αποφάσισαν να ξανακάνουν μια έφοδο στους ουρανούς και να κατακτήσουν τον παράδεισο που είχαν απολέσει. Αλλά ο εκδικητικός θεός των Εβραίων τους μπέρδεψε τις γλώσσες και έτσι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Είναι πολύ όμορφο το παραμύθι, αλλά είναι παραμύθι. Δηλαδή οι άνθρωποι μιλούσαν και ξαφνικά μπερδευτήκαν οι γλώσσες τους. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Ούτε με θεία, ούτε χωρίς θεία επέμβαση. Ο Βίκο που μας διδάσκει ότι οι μύθοι είναι αληθινές ιστορίες,
υπονοώντας ότι έχει χαθεί το μνήμα το ιστορικό και νομίζουμε ότι δεν έχουμε την πληροφορία σε όλη της την επάρκεια ότι δεν είναι ιστορία αλλά είναι φτιαγμένος, πλασμένος μύθος, έχει ανατρέψει πολλά τέτοια. Όχι αυτό, πολλά άλλα. Αυτό όμως το ανατρέπει με έναν άλλον τρόπο. Και εκεί βεβαίως ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο Κάρλος Μάρξ υπήρξε θερμός θειασότης του. Τι διδάσκει ο Κάρλος Μάρξ, νεαρός ήδη, ότι οι άνθρωποι ομιλούν όταν συνιστούν όμιλο. Δηλαδή όταν είναι ομού, όταν είναι μαζί. Μόνος του, κανείς δεν κουβεντιάζει. Αν κουβεντιάζει μόνος του, ξέρουμε ποια μοίρα έχει. Όντας λοιπόν ομού σε όμιλο, παράγεται η ομιλία. Με μαρξιστικούς όρους, μόνο εν κοινωνία, μόνο εν ομίλο μπορείς να μιλήσεις. Και προκειμένου να εξυπηρετήσεις ανάγκες. Οι άνθρωποι ομιλούν συνεργαζόμενοι, αποσκοπώντας σε κάτι. Και επειδή η πρώτη όμιλη είναι η εργατική όμιλη, δηλαδή ποιοι οι όμιλοι, το να χτίσουμε κάτι, να κουβαλήσουμε κάτι, να κυνηγήσουμε για να βρούμε την τροφή μας, να παραχθεί ένα έργο, οι άνθρωποι ομιλούν τα ουσιώδη, τα βασικά εκείνα πράγματα τα οποία πρέπει να ομιληθούν προκειμένου να συνεννοηθούν, διαφορετικά δεν γίνει μαζί. Άρα, οι άνθρωποι ομιλούν μόνο από τη στιγμή που είναι σε κοινωνία και δεν γεννήθηκαν δεινοί ομιλητές. Δεν μιλούσαν έτσι που μιλάμε εμείς τώρα. Είναι αδύνατο να έχει γίνει κάτι. Αυτή την πολύ απλή σκέψη, την τόσο απλή, δεν την έκανε κανένας πριν τον Βίκο. Όλοι μάλιστα πίστευαν ότι υπήρχε μία αδαμιαία γλώσσα, γλώσσα αντάμικα, μία αδαμιαία γλώσσα, την οποία όλοι καταλάβαιναν, ένα είδος ασπεράντο θα λέγαμε χαριτολογώντας, αλλά εκεί που πήγαν να γίνουν υβριστές οι άνθρωποι και να ξανακερδίσουν τους ουρανούς, ενδεχομένως δε να κατεβάσουν και τον Θεό από το θρόνο του και να γίνουν αυτοί θεοί, αφού το λέει κιόλας και ως θεοί έσεστε, το λέει και η Βίβλος αυτό, εκεί ο Θεός θα δείτε τώρα, τους μπερδεύει τις γλώσσες και αυτοί χαθήκανε. Επαναλαμβάνω, ωραίο το παραμύθι, αλλά είναι εκ των υστέρων. Όπως όταν βλέπουμε καρατούμους στην τηλεόραση, βλέπουμε τα κινούμενα αυτά σχέδια να είναι κανονικοί άνθρωποι με τις ανάγκες, με τις ανέσεις κανονικών ανθρώπων να μιλούν σε κανονικοί άνθρωποι. Γιατί μας βολεύει, γιατί έρχονται στη θέση μας. Δεν καλούμε θα εμείς να μπούμε στη θέση τους. Όταν βλέπουμε λοιπόν τερατάκια σε σπήλαια προϊστορικά να μιλούν και να συνεργάζονται, εάν μας βάζανε τα καρτούν να πούμε εμείς στη θέση τους, θα ήταν αποτυχημένο το καρτούν. Θα ήταν αποτυχημένο τους ο μύθος. Ο μύθος έχει σημασία όταν αυτός ο οποίος μυθολογείται το ζει. Άρα το κάνει δικό του κτήμα. Και εκείνη και η γοητεία. Ο Βίκο όμως, ο οποίος ήταν, πώς θα το πούμε, στρίντζος και περίεργος άνθρωπος και δεν γέλαγε εύκολα, παρόλο που ήταν χολερικός, μάλλον μόνο αυτός γέλαγε με αυτά τα οποία έλεγε, μπορεί και να χοροπηδούσε μάλιστα από τη χαρά του, βάλθηκε να ξεθεμελιώσει όλες αυτές τις μυθώδεις καταστάσεις και να αποκαταστήσει την υπόλοιψη του μύθου σε αυτό που η ελληνική λέξη μύθος πρωταρχικά λέει. Μύθος σημαίνει λέγω. Μυθαίωμαι, μυθούμε. Λέγω. Λέγω τον εαυτό μου. Οποιαδήποτε τραγωδία ή κωμωδία πάρουμε από τις κλασικές του Εσχύλου ή του Αριστοφάνη και τη διαβάσουμε, θα δούμε τη λέξη μύθος μέσα με αυτή την κατακτική σημασία του λέγω, του αναφέρω, του ομιλώ. Άρα, το πρώτο υλικό για τον άνθρωπο, τον άνθρωπο που έπαψε να είναι μία μάζα κτηνώδης, αγελαία, περιφερόμενη στην πλάτη της γης, την κατάσταση αυτή την άλλαξε ο άνθρωπος στην στιγμή που αποφάσισε να εγκατασταθεί σε έναν τόπο. Να ιδρύσει εκεί οικισμό, πόλισμα, άστι, τα πάω όλα, και από εκεί και μετά να μπορεί να συνομιλεί. Και βέβαια είναι και η χαρακτηριστική τομείο που από τη Μητριαρχία
το κομμάτι του έκαναν οι μονίμως δίστροπες και γκρινιάριες γυναίκες στην Πατριαρχία, όπου οι γυναίκες υποδουλώθηκαν διαπαντός. Τότε άλλαξε από την περιπλάνηση στην εγκατάσταση. Και βεβαίως από τη μία εγκατάσταση στις επεκτατικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν πρώτα από τα βουνά, κατόπιν πήγαμε στις θάλασσες, στα παράλια, και κατόπιν πήγαμε σε άλλες θάλασσες, στον τροπικισμό. Ο Βίκο παρακολουθεί την ιστορία αυτή σε όλη της την διαδρομή, σε διάφορους λαούς. Και σας είπα στην αρχή, μη έχοντας ο ίδιος τη δυνατότητα να ταξιδεύει, όντας μοντέρνος, αναρωτείται, μα πώς ταξίδευαν όλοι αυτοί και πώς γνώριζαν όλοι αυτοί τους άλλους. Όχι, δεν τους γνώριζαν. Άρα, είναι κοινή η καταγωγή των θεσμών και κοινή η καταγωγή των λόγων. Όλοι οι άνθρωποι μίλησαν επειδή υπήρχε ανάγκη να μιλήσεις και ο φθόγκος να πάρει σημασία και σημασία έννοια, και βεβαίως η έννοια να συστήσει την πρόταση, η οποία πρόταση στα αρχαία ελληνικά, το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν, λέγεται λόγος. Ο λόγος, ο οποίος όμως, υπάρχουν και μαθηματικοί εδώ πέρα, αν δεν χρειάζεται, είναι κλάσμα. Το ξέρουμε από το θεώρημα του Φαλού. Και λόγος είναι κλάσμα. Στα δε αρχαία ελληνικά, το ρήμα λέγω, το σημερινό ρήμα λέγω, δεν έλεγω όταν λέγω. Κατήντησε να λέγεται λέγω πολύ ύστερα. Ήταν, θα λέγαμε, υπερκαθαρεύουσα. Μάλιστα, μεταφορική υπερκαθαρεύουσα. Οι αρχαίοι όταν έλεγαν σε κάποιον να πεις κάτι, του έλεγαν φράσον. Φράση. Φράζω είναι το ρήμα. Φράσον. Ή, αν θέλανε να το πούνε πιο έτσι κομψά, αλλά όχι και πάρα πολύ καθαρεύουσα, χρησιμοποιούσαν το ρήμα φημή. Φάθη. Πες. Το λέγω είναι μεταγενέστερο. Πρώτα είναι το φράζω ή φράζω, μετά είναι το φημί και μετά είναι το λέγω. Αντίστοιχο με το φράσω είναι το μύθο. Μυθό και μυθέωμε. Ο μύθος. Οι φράσεις και ο μύθος. Και κάνει πλήθος παρατηρήσεων γλωσσικών και γλωσσολογικών, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, τον μεροδεύουμε στα ελληνικά μεταφράζοντας το linguistic, πάντοτε γλωσσολογικός, ενώ δεν είναι πάντοτε γλωσσολογικός, απλώς αυτοί έχουν έναν όρο για τις δύο σημασίες. Εμείς έχουμε δύο σημασίες, άλλο το γλωσσικός, άλλο το γλωσσολογικός. Γλωσσικός αφορά τη γλώσσα, γλωσσολογικός είναι για τη γλώσσα κουβέντα. Λοιπόν, με πλήθος γλωσσικών αλλά και γλωσσολογικών παρατηρήσεων, ο Βίκο διαπιστώνει ότι οι θέματα τα οποία αφορούν το δίκαιο κατάγονται όλα από την ρίζα γιους. Το οποίο γιους στα λατινικά είναι το δίκαιο βεβαίως, αλλά είναι και ο Δίας. Ιους, από το οποίο είναι ο Ιούπιτερ, Ζεύς στα ελληνικά, με τις ανάλογες παρατηρήσεις και τις αντιστοιχίσεις των γραμμάτων και των συλλαβών και των φθολογικών δεδομένων, καταλήγει ο Βίκο σε αυτό το οποίο είναι πασίγνωστο σήμερα. Ότι δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς οργανωμένη θρησκεία. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι πάβουν να είναι αγελαία κτίνη και έρχονται στις πόλεις, δημιουργούν τις θρησκείες. Οι οποίες θρησκείες τι κάνουν? Ελέγχουν δύο πράγματα. Το γάμο και την ταφή. Βασικούς παράγοντες του κοινωνικού βίου. Και τις γεγγίσεις πιο ύστερα, αλλά τον γάμο και την ταφή. Γι' αυτό και υπάρχουν οι διάφορες ιεροτελεστίες. Αυτές τις πηγές τις αναζητεί σε πλήθος λαών ο Βίκο, από διαβάσματα βεβαίως, είπαμε δεν ταξίδευσε ποτέ, τις ενσωματώνει στη σκέψη του, στο στοχασμό του καλύτερα, και τις προβάλλει, πρωτού χρησιμοποιηθεί η λέξη αυτή, όπως χρησιμοποιείται σήμερα, σε μια τεράστια οθόνη, θα λέγαμε, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε ομολογίες και ταυτότητες. Καλύτερα, ταυτότητες και κατ' εξαίρεση ομολογίες. Που σημαίνει τι? Ότι η ανθρώπινη φύση είναι κοινή παντού. Αναφέρει στοιχεία όχι μόνο από το Λάτιο, την περιοχή του,
την πατρίδα του, αλλά από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από την Αφρική, από τη Φινίκη, από την Παταγωνία, από τους νορδικούς μύθους της Ισλανδίας και της Σουηδίας, και ταυτόχρονα περιγελά όλους εκείνους οι οποίοι στη θρησκεία δεν βλέπουν τίποτε άλλο παρά μονάχα την επιβεβαίωση της ευπιστίας. Χωρίς ο ίδιος να είναι ασεβής, καθόλου μάλιστα, ίσα ίσα, δεν ξέρω αν το λέει κάνει τεχνιέντος ή όχι, πάντως χωρίς ο ίδιος να είναι ασεβής, δεν μπορεί παρά να κοροϊδεύει όλους εκείνους, μάλιστα οι οποίοι ήταν ονομαστοί θεολόγοι και ιστορικοί, και φιλόλογοι ή ιστορικοφιλόλογοι όπως τους αναφέρει, οι οποίοι βλέπουν, θα γελάσετε που το ακούσετε, το προεξαγγέλω, βλέπουν ας πούμε σε έθιμα προϊστορικά την τριαδική ενότητα του Θεού. Αυτά είναι κατανόητα λέει πράγματα, αυτά μόνο άρρωστοι εγκέφαλοι μπορούν να τα βγάλουν. Μία γράμματι, επιλέγω λέει το δεύτερο, είναι γράμματι, είναι ξύλα πελέκι. Συμπεριφέρεται άγρια απέναντι στους συναδέλφους του, με ένα μέρος κατανοητό εν πάση περιπτώσει. Τώρα, επιτρέψτε μου μάλιστα, αντί να το λέω, θα το διαβάσω από μέσα. Η ιστορία και η ιστορικότητα. Η ιστορία και η ιστορικότητα. Η ιστορία, γράφω εδώ πέρα, συνιστά γενική και αφηρημένη κατηγορία της ιστορικότητας. Είναι δηλαδή μια απόλυτη κυριαρχία του όντως, όπου ανάγεται η έμπεδη γνώση του συμβάντος παρελθόντος, το παρελθόν που έχει συμβεί. Δηλαδή, ο μύθος του Δευκαλίωνα και της Πύρας, του Ηρακλή που έκανε άθλους, όλα αυτά ήσαν πραγματικά, είναι συμβάντα γεγονότα. Επισυνέβησαν, δεν επινοήθηκαν. Απλώς η οργάνωση η κοινωνική αλλάζει τη χρήση. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό στην ιστορία μέχρι σήμερα. Θα το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Κασιδιάρης, τίποτα. Μιλάει Κασιδιάρης. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από την ήττα των Κασιδιάριδων? Όχι πάρα πολλά, όχι αιώνας ολόκληρος. Και ο Κασιδιάρης μιλάει. Και έχει και ακροατήριο. Και είναι η παρένθεση με πολλά θαυμαστικά. Αλλάζει λοιπόν η χρήση. Η ιδεολογική χρήση των πραγμάτων. Και είναι γνωστά αυτά πως γίνονται, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Όμως αλλάζει. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπει κανείς τα πράγματα, που επηρεάζει τα πράγματα, που διαδίδει την αλλαγή, που επιφέρονται οι μεταβολές. Λοιπόν, ο Βίκο, ο χωρικός της Νάπολης, λέει κάτι, ότι μαθαίνω πολλά πράγματα, πλήθος πραγμάτων, με βοηθό τον νου μου, η ένωση όμως αυτή των πραγμάτων δεν είναι ένωση αριθμητική. Θα έλεγε κανείς, με ένα πολύ χρησιμοποιημένο είναι η αλήθεια παράδειγμα και τρόπο, ούτε καν γεωμετρική, είναι εκθετική. Να το πω πιο μοντέρνα, τα links είναι πάρα πολλά και εμπλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν νέους συνδέσμους. Αυτή λοιπόν η ένωση που αποτελεί εκθετικό γινόμενο, αυτή είναι μια γνώση επιστημονική. Και διαβάζω επιλέξει τι λέει ο Βίκο. Τι λέει, όπως το κατέφρασα. Προκειμένου να ερευνήσει τις φύσεις των πραγμάτων και των θεσμών η νέα επιστημονική γνώση, αναλύει αυστηρός και ατρέπτος τις ανθρώπινες σκέψεις εν σχέση προς το τι είναι αναγκαίο και χρήσιμο στον κοινωνικό βίο, δεδομένου ότι η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα είναι οι δύο αστήρευτες πηγές του φυσικού δικαίου των εθνών. Και έτσι, από μια άλλη βασική σκοπιά της, είναι η παρούσα διατριβή μας, εννοεί η νέα επιστημονική γνώση, ιστορία των ανθρωπίων ιδεών, η οποία μάλιστα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την μεταφυσική του ανθρωπίου πνεύματος.
αυτή η βασίλισσα των επιστημονικών γνώσεων, συντασσόμενη με την αρχή υπαριθμών τάδε, που ορίζει ότι οι διάφορες επιστήμες πρέπει να αρχίζουν από το χρονικό εκείνο σημείο όπου για πρώτη φορά εμφανίζεται η ύλη και το αντικείμενο που η καθεμιά τους πραγματεύεται, αρχίζει από τότε όπου άρχισαν να σκέπτονται ανθρωπίως οι πρώτοι άνθρωποι και όχι από τότε όπου άρχισαν να στοχάζονται οι φιλόσοφοι πάνω στις ανθρώπιες ιδέες. Καταρρύπτει ο Βίκο τον βασικό μύθο που έχει διαλύσει την ανθρωπότητα. Πιστεύουμε, όταν λέμε αρχαίοι, όχι μόνο εμείς, εμείς έχουμε χίλιους λόγους παραπάνω να πέφτουμε στο λάθος, δεν μας τιμά αυτό βέβαια. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι, λέμε αρχαίοι, και όταν λέμε αρχαίοι εννοούμε φιλόσοφοι. Όχι. Η φιλοσοφία είναι πολύ πιο ύστερη. Πρώτα οι άνθρωποι είδαν, μετά φαντάστηκαν, μετά άρθρωσαν λόγο. Ποιο λόγο, το λόγο της φαντασίας τους, μετά είπαν τους μύθους τους, πρώτα μίλησαν και κατόπιν μίλησαν για την ομιλία. Έκαναν φιλοσοφία, δεν μπορεί να γίνει ανάποδα, είναι αδύνατο να γίνει ανάποδα. Πρώτα θα μαγειρέψεις ένα βραστό αυγό, ξέρω τι λέω, και κατόπιν θα γίνεις grand chef. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εάν δεν ξέρεις το πρώτο, δεν μπορείς να φτάσεις στο τελευταίο και δεν γίνεται με άλματα αυτό. Ή κι αν έχει άλματα, τα άλματα είναι νόητα και στοχαστικά. Πώς, ανθρωπίως στοχαστικά. Στο κέντρο είναι ο άνθρωπος. Είναι φιλάνθρωπη λοιπόν η σκέψη του Βίκο. Δεν, ενώ σέβεται, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ να δηλώσει αν είναι πιστός ή άθεος. Καθόλου, τίποτα. Μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι προβάλλει την θρησκευτικότητα του με έναν τέτοιο τρόπο, δεν ξέρεις αν το εννοεί κιόλας. Αλλά ίσως είναι ένας τρόπος όταν μιλάει περί προνοίας, όχι θείας, περί προνοίας, προβεντένσα. Έτσι το λέει, προβεντένσα το λέει. Και τον Θεό τον λέει ιντίο, όχι ιντίο, ιντίο, όπως το λένε στην Νάπολη. Όταν μιλάει περί ιντίο και προβεντένσα, το λέει για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Το τι γίνεται εκεί πάνω έχει τελειώσει. Τι γίνεται εδώ κάτω είναι το ζητούμενο. Και παρατηρεί όμως αυτή τη σκέψη δύο πράγματα ο Βίκο. Το πρώτο είναι ότι όλοι οι λαοί του κόσμου, όλες οι ιστορίες του κόσμου, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δεν συμπίπτουν, έχουν μία θεϊκή, μία γιγαντιαία και μία ανθρώπια φάση. Οι θεοί γίνονται γίγαντες και οι γίγαντες γίνονται άνθρωποι. Όλα στην αρχή είναι εκ Θεού. Πέφτει ένας κεραυνός, ο Θεός κεραυνός. Χάνεται ο ήλιος, είναι έκλειψη ήλιου. Ο Θεός που φάζει την έκλειψη ήλιου. Σκάβω και πετάγεται νερό, ο Θεός που πετάει το νερό. Είναι μια θεϊκή περίοδος, όλοι λέει. Κατόπιν, οι γίγαντες είναι εκείνοι οι οποίοι τι κάνουν. Μαζεύουν τα κτίνη που ήσαν οι άνθρωποι και τι τους κάνουνε. Τους περιορίζουν, τους βάζουν σε έναν τόπο. Έφυγε ο καλός μας εκείνος ήρωας, τον οποίο αγαπάμε και θαυμάζουμε όλοι, ο Ηρακλής, δεν ήταν και πολύ οικολογική φύση μεταξύ μας, διότι τι έκανε. Αφενός μεν καθάριζε ό,τι πετούσε και περπατούσε, πόνηθες, λιοντάρια, και τι άλλο έκανε, εξεθεμελίωσε κάτι δάση. Ακριβώς για να βρει το φως μέσα στο δάσος. Τα κόψε τα δέντρα, τα έκαψε και εκεί όμως ιδρύθηκαν πόλεις. Αυτό δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, το κάνει ένας γίγαντας, ένας ημίθεος. Τις πόλεις όμως τις οίκησαν άνθρωποι. Οι οποίοι άνθρωποι στην αρχή φέρονταν σαν θεοί. Ναι, και τις μέρες μας ο Κωνσταντίνος Καραμαλιάς, τι θεάμος απακαλείτο, είναι γνωστό, έτσι δεν είναι αυτό το παραδείγμα. Ο μιλάω για τον παλιό, ο νέος δεν. Ακόμα δεν έχει τέτοιο θέμα. Ναι, καθόλου τυχαίο δεν είναι αυτό. Καθόλου τυχαίο δεν είναι αυτό. Είναι η έμφυτη τάση του από κάτω να νιώσει και μην θυμώσει και ήθελα να πω, καταπιεσμένος. Γιατί έχει περάσει μέσα του αυτό ότι πρέπει κάποιος από πάνω να είναι ανώτερος από αυτόν και εκείνη και η μεγαλύτερη σχολεία του όλου θέματος, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Να νιώσει ότι ο από πάνω έχουν τη δύναμη
να το πω, κάποια στιγμή θα τον υπηθεί τον από κάτω. Αυτό βεβαίως ιστορικός δεν αποδεικνύεται. Αλλά και αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λέει λοιπόν ο Βίκο ως ιστορικός, τρεις είναι οι φάσεις στην παγκόσμια ιστορία. Και αυτές οι φάσεις επαναλαμβάνονται, ανακυκλώνονται. Είναι κόρση, ρεύματα, θα λέγαμε ποτάμια, ρεκόρση και ποτάμια που ξαναφαίνονται. Σύμφωνα με τον παππού μας τον Ηράκλειτο, μια φορά μπορείς να μπει στο ίδιο ποτάμι και το ποτάμι χάνεται, όλα αυτά είναι υπέροχα και τα έχει υπόψη του και τα λέει. Όμως, αν μπορούσαμε να δούμε τον κύκλο του Βίκο, θα μπορούσαμε να το πούμε ότι η ανακύκλωση δεν γίνεται στο επίπεδο, αλλά στο χώρο. Δηλαδή ο κύκλος δεν είναι κύκλος, αλλά σπήρα. Κύκλος ο οποίος αν ελύσεται ή και if ελύσεται. Ανεβαίνει προς τα πάνω, κατεβαίνει προς τα κάτω. Στις ανελήξεις έχουμε τους χρυσούς αιώνες, την περίοδο της ακμής, τα καλά πράγματα, την άνθηση των επιστημών. Στις υφελήξεις έχουμε τους μεσαίωνες. Και οι μεσαίωνες μέχρι την εποχή του Βίκο ήσαν δύο. Ο ένας μεσαίωνας είναι ο μεσαίωνας των κτηνοδών περιπλανήσεων και ο άλλος μεσαίωνας είναι ο μεσαίωνας ο γνωστός μας, τον που λέμε μεσαίωνα, ο μεσαίωνας της φεουδαρχίας. Ίσως να είμαστε σε μια φάση προ-μεσαίωνα ή μεσαίωνα ακόμα τώρα, διότι οι υφελήξεις είναι σαφείς. Οτιδήποτε υπάρχει και καταργείται και χάνεται διαπαντός ή χάνεται και δεν υπάρχει προοπτική να ξανακερδιθεί ή φαίνεται ότι δεν υπάρχει προοπτική να ξανακερδιθεί, δεν είναι περίοδος ανελήξεως, είναι περίοδος υφελήξεως. Και κυρίως σε εποχές όπου αναθεωρούνται τα πράγματα, δηλαδή η κατακτημένη ιστορική συνείδηση, η αποτυπωμένη μέσα στο πολιτιστικό, στον πολιτιστικό κόδωνα, στην πολιτιστική κυψέλη, η οποία δημιουργεί πολιτισμούς, όταν λοιπόν αυτή η κατακτημένη, τρόπον την απαγιωμένη και αποδεκτή, συνταράσσεται εκ βάθρων και μετατρέπεται και καταπίπτει και αλλάζει, τότε έχει γυρίσει ανάποδα το κουδούνι, ο κόδωνας και η ψέλη. Είμαστε από την από κάτω μεριά. Γνώμη μου είναι ότι είμαστε στην από κάτω μεριά, όχι όμως τώρα, κάπως στις δεκαετίες. Διότι και οι αναλαμπές της ευμάρειας είναι προάγγελοι της δυστυχίας. Η κουβέντα κάπου το λέει κάπου στη μέση ο Βίκο, ο οποίος με γερακίσιο βλέμμα, και πραγματικά αν δει κανείς το άγαλμα του Βίκο στην αυλή, είναι σαν να βλέπει ένα γεράκι με ανθρώπινο σουλούπι. Το γερακίσιο βλέμμα του Βίκο και η κακεντρέχειά του, αυτή η οποία πάει τα πράγματα μπροστά βεβαίως. Με καλούς τρόπους δεν κερδίζεις και πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν το γερακίσιο βλέμμα του Βίκο είναι ίσως ο ασφαλέστερος οδηγός στο να κατανοήσουμε την ιστορία. Να πω αυτή την κουβέντα και ίσως το παρατράβηξα. Η ιστορία. Ο φίλος μου, ο Χάνς Σλουμ και συνάδελφος που είναι Γερμανός και Έλληνας βέβαια, αλλά Γερμανός, έχει γερμανική παιδεία, όταν του πεις πώς λέγεται η ιστορία στα γερμανικά, θα σου πει Geschichte. Geschichte. Λέξη παραγόμενη από το Immer geschehen, που σημαίνει συμβαίνω. Δηλαδή για κάποιον που μιλάει γερμανικά, που έχει εμπεδώσει τη γερμανική γλώσσα, η ιστορία είναι συμβάντα. Συμβαντολογία. Έγινε, συνέβη. Για έναν Έλληνα η ιστορία παράγεται από το ρήμα είδα, από το θέμα εις του ρήματος είδα, γνωστά αυτά. Ιστορία είναι η γνώση,
είδα σημαίνει στα ελληνικά γνωρίζω για τον Έλια. Βεβαίως, αν αυτό ισχύει, είναι μια άλλη ιστορία. Θέλω να πιστεύω ότι στο γλωσσικό μας ένστικτο το έχουμε, όπως και ο Γερμανός στο γλωσσικό του ένστικτο το έχει το. Από τον Gesehen Gesichte, εμείς από το είδα, ιστορία. Ή εν πάση περιπτώσει, αν του το εξηγήσεις, το καταλαβαίνει. Για ένα πράγμα, για την ιστορία, για ένα σημείο, σημείο που λέγεται ιστορία, έχουμε δύο γλωσσικά σημενόμενα. Είτε συμβάντα, είτε γνώσεις. Από την άλλη μεριά υπάρχει η λέξη γνώση. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Η νέα επιστημονική γνώση. Με πολύ μεγάλο κόπο γνώσασα τη λέξη επιστημονική. Επιτρέψτε μου να σας το πω το λόγο. Βέβαια, το υπερασπίζομαι 100% γιατί θα μου πει κανείς, δεν είναι ταυτολογία. Επιστήμη και γνώση δεν είναι το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει στην αρχή τους. Μαρξιστικά μιλώντας, θα έλεγα ότι είναι σχέση υποδομής υπερδομής, βάσης και επικοδομήματος. Η γνώση και η επιστήμη. Από τη γνώση προς την επιστήμη. Αλλά, είπαμε, ο Μάρξ αγαπούσε τον Βίκο. Ο Βίκο δεν ήξερε τον Μάρξ, λογικό είναι, δεν υπήρχε ο Κάρλος ακόμα στη ζωή. Η επιστήμη και η γνώση. Σύμφωνα με τον νεοελληνικό γλωσσικό ήθος των, όχι μόνο των τελευταίων ετών, δεκαετιών, αλλά όλου του 20ου αιώνα, ο καημός του Έλληνα ήταν το μάθε παιδί μου γράμματα. Να γίνεις επιστήμον. Μην καταντήσεις, μάλλον να έχεις την τύχη να είσαι επιστήμονας, επιστήμονας σπουδαίος, να σπουδάσεις και στην Ευρώπη, τα γνωστά αυτά. Τα λέω γιατί έτσι διαμορφώνονται οι εθνικές συνειδήσεις. Και αυτές οι συνειδήσεις, όσο και αν τις ταρακουνήσεις, δεν ξεκουνιούνται. Δεν ήθελα όμως να πω αυτό. Από αφορμή μια ενδόμηχη σκέψη είπα αυτό. Για να πάμε στα του Βίκο. Γνώση, scienza στα ιταλικά. Science στα αγγλικά. Science στα γαλλικά. Wissenschaft στα γερμανικά. Το ρήμα είναι σκίο στα λατινικά. Από το ρήμα σκίο που σημαίνει γνωρίζω. Ναι, σκίο, δεν γνωρίζω, αγνοώ. Ένα ρήμα της καθομιλουμένης θέλω να πω, θέλω να πω. Όπως το είδα, το αρχαίο ελληνικό είδα, είναι ρήμα της καθομιλουμένης. Το γνωρίζω είναι καθαρέγουσα. Το γιγνώσκω είναι ακόμα πιο. Μάλλον το γιγνώσκω είναι καθαρέγουσα, το γνωρίζω είναι πολύ μεταγενέστερο. Σκίο. Από το ρήμα σκίο παράγεται η σκιέντια. Σκιέντια είναι αυτό, μάλλον, είναι αυτό που καθορίζει, αυτό που γνωρίζεις, η γνώση. Αυτό στα ελληνικά μεταφράστηκε μέσω αγγλικών και γαλλικών, γράφεται το ίδιο, δεν προφέρεται το ίδιο, science, science, μεταφράστηκε επιστήμη. Και με την ίδια λογική για τον scienza nuova πρέπει να μεταφραστεί νέα επιστήμη. Όχι. Δεν είναι λάθος να μεταφραστεί νέα επιστήμη. Όμως δεν είναι αυτό που λέει ο Βίκο. Ο Βίκο δεν κάνει επιστήμη. Δεν είναι στο επικοδόμημα. Ο Βίκο είναι στη βάση. Μιλώντας πάντως μαρξιστικά το λέω. Τότε δεν το ήξερε. Δεν υπήρχε. Αλλά ενστικτοδός δεν τον ενδιαφέρε τι είναι από πάνω. Τον ενδιαφέρε, όπως σας το είπα και στο παράδειγμα το άλλο, τι είναι από κάτω. Τι είναι εκείνο το οποίο και γεννάει το από πάνω και κουβαλάει το από πάνω. Γιατί αν φύγει το από κάτω, καταρρύπτεται το από πάνω. Άρα, αφού στα γερμανικά, και εδώ βοηθάει η συγκριτική γλωσσολογία, αφού στα γερμανικά η μεν γνώση λέγεται Kenntnis και Erkenntnis και η επιστήμη, αλλά και γνώση λέγεται Wissenschaft, πρέπει αυτό το πράγμα στα ελληνικά να έλθει μαζί. Εξάλλου, και εδώ πάλι είναι συγκριτική μεταφρασιολογία. Είναι ένα διασημότατο βιβλίο του Φρεντερίκου Νίτσε, Die Fröhliche Wissenschaft, το οποίο στα ελληνικά έχει περαστεί ως η χαρούμενη γνώση. Όχι η χαρούμενη επιστήμη.
αφήσει ένα αυτό. Δεν είναι μόνο η επιστήμη, είναι και η γνώση. Πώς θα χαρακτηρίσεις μια γνώση η οποία είναι επιστημονική? Επιστημονική. Άρα η νέα επιστημονική γνώση, όσο και αν φαίνεται να ταυτολογεί, στην ουσία ξεχωρίζει τα πράγματα. Τα ξεχωρίζει τα πράγματα, τα βάζει στη θέση τους. Άλλο η επιστήμη, άλλο η γνώση, άλλο η επιστημονική γνώση. Και επειδή, όπως λένε, να μελετάμε τις γραφές, τουλάχιστον ο ομιλούν τις μελετάει καλά, μία από τις βασικές ιδιότητες που απένιμε ο δημιουργός στο πλάσμα του, στον Αδάμ, για να μείνουμε στο θρησκευτικό πλαίσιο, είναι να διακρίνει τα πράγματα, δηλαδή να δίνει ονόματα αφού διακρίνει τα πράγματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο δημιουργός δεν ήξερε και πολλές λέξεις. Και μια δεκαριά. Τις λέξεις τις έφτιαξε το δημιούργημα. Επιτρέψτε μου να μιλήσω με όρους θεολογικούς. Η natura naturans, ο Θεός. Δηλαδή η φύση που γεννά η φύση, δεν επιδίδεται σε ονοματολογία, δεν ασχολείται με τα τετριμένα, με τα απλά, με τα χαμηλά. Αυτά τα αναλαμβάνει η natura naturata, δηλαδή η υπεφυσιωμένη φύση, η φύση που φτιάχτηκε από δημιουργό, η δημιουργημένη φύση, ο Αδάμ. Και το παραδίδει στην γέννηση μια χαρά ο Μωυσής, που λέει ότι ο Αδάμ άρχισε να ονομάζει. Πώς? Διακρίνων. Διακρίνοντας τα πράγματα. Διακρίνω. Τι σημαίνει διακρίνω? Ξεχωρίζω. Ομαδοποιώ, ξεχωρίζω, ονομάζω. Το όνομα τι δουλειά κάνει? Ονομάζει κάτι για να το ξεχωρίσει από κάτι άλλο που υπάρχει, που είναι. Έχει διακριτική δύναμη. Τη διακριτική δύναμη των ονομάτων ερευνά με ιερό φανατισμό ο Βίκο. Επιμένει στην ακρίβεια και βλέπει την πορεία των πραγμάτων μέσω των ονομάτων. Πώς τα πράγματα πάνε προς το καλό ή προς το κακό, ανάλογα με τη χρήση που γίνεται των ονομάτων. Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα. Πρώτος ο Βίκο, πριν από τον Κάρολο Μάρξ και τον Φρεντερίκο Έγκελς, μιλάει περί αναγκαιότητας και χρησιμότητας. Και αυτό το πράγμα το συνθέτει σε έναν απέραντο νου. Διότι οφείλω να σας πω κάτι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ούτε υπολογιστή είχε ο Βίκο, ούτε φίλους και συνοδοιπόρους είχε να του παραστέκονται, ούτε σημειώσεις κρατούσε. Ό,τι έγραψε, το έγραψε από στήθους. Εκείνη και μερικά λαθάκια που έχει κάνει. Δηλαδή, καμιά φορά λέει, όπως λέει ο Πλάτωνας, στον Ιππία μίζωνα, εντάξει, είναι στον Ιππία εράσωνα. Ή όπως λέει στην πολιτεία, δεν είναι στην πολιτεία, είναι στους νόμους. Ή λέει, όπως λέει ο Τάκητος, και λέει ένα παράθεμα του Τακίτου, και έχει μια-δυο λέξεις, είναι όχι λανθασμένες, αλλά ελαφρά τοποποιημένες. Αυτά όλα ο μεταφρασής τα απεκατέστησε. Ξέρω, φιλολογική δουλειά είναι. Όμως δεν μπορεί να μην θαυμάσεις αυτόν τον ακένωτο νου που υπήρχε σε αυτόν τον απίθανο εγκέφαλο, ο οποίος θυμόταν τα πάντα, και μόνο θυμόταν, τα συνδύαζε όλα. Και έρχονταν το ένα μετά το άλλο σε μια διαλεκτική ενότητα για να μας μιλήσει για το πώς ο λόγος και η ιστορία είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Έχει κι άλλες. Μιλάει για κοσμολογία, μιλάει για οικονομία, μιλάει για δίκαιο, μιλάει για πάρα πολλά πράγματα ο Βίκο. Εγώ έπιασα ένα το οποίο έκρινα, κρίνω ότι μπορώ αξιοπρεπώς, εν πάση περιπτώσει, να το πραγματευθώ. Θα ήθελα να πω έτσι σε φόρο τιμής ότι καμιά όρεξη δεν είχα να το μεταφράσω. Αλλά οφείλω να το πω ότι άμα έχεις καλούς φίλους, τους οποίους δυστυχώς δεν έχεις πια γιατί δεν είναι εδώ, έχουν αποδημήσει στους ουρανούς, ο αείμνηστος φίλος μου, ο Δημήτρης Αρμάος, επέμενε να το μεταφράσω. Ο ίδιος το είχε διαβάσει, εγώ το είχα απλώς ξεφυλίσει όταν ξεκίνησα να το κάνω. Ο ίδιος το είχε διαβάσει και με ιερό φανατισμό, όπως με είχε βάλει να μεταφράσω και του Χέρμαν Μπροχ, και το είχε απαιτήσει με το στυλ. Εγώ δεν ξέρω γερμανικά, θέλω να το μεταφράσω, να το διαβάσω. Το Βεργιλίου Θάνατος,
μου είχε αναθέσει να μεταφράσω και αυτό το βιβλίο, τη νέα επιστημονική γνώση, και το χρωστάω. Τέλος πάντων, είναι τρία χρόνια που έχει φύγει, μου λείπει πολύ. Αξιολάρα αυτός φίλος. Εξακολουθώ τον έχω πάρα πολύ βεβαίως. Παρόλο που δεν είχε ιδέα από ποδόσφαιρο. Και μου είχε πει μάλιστα, όλη την ενημερώση ήταν δεύτερη πρώτη λέξη. Τους άλλους. Αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Ναι, ξέρω. Τώρα δεν μιλάει κανένας. Έλα, ένας θα πει μια κουβέντα. Τι να πει. Φαντάζομαι πως έζασταν αν δεν είχατε μια δύσκολη μέρα. Τώρα. Ο σχολιασμός που κάνατε για σχετικά με το μύθο, που η σκέψη έγινε μύθος και μετά έγινε λόγος, ήταν δικό σας ή είναι του βιβλίου? Όχι, όχι. Αυτά προκύπτουν από την ιστορία. Αυτά προκύπτουν από τη συγκριτική γραμματολογία και από τη συγκριτική λεξιμογραφία. Πολύ αυτό συγγνώμη. Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, εννοείται. Υπάρχει ένα βιβλίο που είναι Best Buy αυτή τη στιγμή. Τι είναι? Μεταφραστεί Best Buy. Ευπόλυτο. Ναι, 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 ναι. Μεταφρασμένο σε 30 γλώσσες και γίνεται χαμός γενικά. Έχει πολύ. Παρακαλώ. Που λέγεται Sapiens. Αυτού του Εβραίου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ. Δεν το γνωρίζω, δεν έχει σημασία μου, ναι. Και λέει ότι αυτό που ξεχώρισε το Homo Sapiens από όλα τα προηγούμενα ζωντανά είδη πάνω στην πλάση, και από τα 5 είδη ανθρώπων που προηγηθήκαν και από τα ζώα βέβαια, είναι ότι ήταν το πρώτο είδος που είχε φαντασία. Μα ακριβώς τη φαντασία. Η φαντασία είναι το όπλο του ομήρου. Ο Βίκο λατρεύει τον όμηρο. Σε ιδιαίτερα σημεία κάνει τα σταλίες να πολιτάει και μας καμψόμαστε, εντάξει. Το χαλάζει λιγάκι, αλλά αυτό το κάνει μία τόσο, δεν το κάνει κάθε τόσο. Ψάχνει μέσα στον όμηρο την αρχή των πραγμάτων, την αρχή των θεσμών. Λεκόζε, λεκόζε στα ιταλικά είναι τα πράγματα, αλλά είναι και οι θεσμοί. Τα πράγματα του κόσμου, αυτά τα οποία είναι εμπεδωμένα στον κόσμο. Και βεβαίως γνωρίζει εβραϊκά ο Βίκο και ξέρει πολύ, έχει μελετήσει την Αγία Γραφή και στα εβραϊκά. Και βεβαίως από εκεί πορίζεται υλικό, το οποίο κάποιος, όπως εμένα που δεν ξέρω εβραϊκά, μόνο να το αντιγράψω μπορώ και να το πιστέψω βεβαίως, καλή την πίστη πάντοτε. Ο ίδιος που ξέρει αυτά τα πράγματα βλέπει πως ένας λαός ποιμένων, ένας λαός άφυλος όπως το λέει, δεν το λέει όμως με κακία, περιγραφικά, ένας λαός που επιδίωκε την απομόνωση, πως αυτός ο λαός είναι ο πρώτος που συνειδητοποιεί τη χάρη της ενότητας, του ενός πράγματος, ένας ο Θεός, μια εποχή που οι άλλοι γινούσαν πλήθος Θεών. Συντάσσεται γύρω από ένα μύθο. Ναι, και έχει μελετήσει πάρα πολύ τον Φίλωνα, ο οποίος είναι και ο μέγας ιστορικός του Ιουδαϊκού έθνους, τον παίζει στα δάχτυλα, είναι η αλήθεια, και βεβαίως ελέγχει τον Τίτο Λίβιο ότι η μύθη του είναι παραμύθια για παιδιά, γιατί δεν σε πείθει για τίποτα, είναι καταργεί το πιάνει φιλολογική πηγή και εξαίρει την Οξίνια του Τάκηλου, ο οποίος ήταν και ένας ιστορικός, ο οποίος έζησε, και το αναφέρει, έζησε την εμφάνιση του χριστιανισμού. Και αναφέρει για τους χριστιανούς ο Τάκητος στις ιστορίες του μέσα κάτι. Και με τη μεγάλη Οξίνια που διέκρινε τον Τάκητο, τον οποίον και ο Κάρολος Μάρξ επίσης είχε μελετήσει και συμπαθούσε, και τα Ανάλες και τα ιστορία τα είχε διαβάσει σε βάθος, διότι ο Τάκητος, ο δάσκαλος του Βίκου και ο Βίκο ο δάσκαλος του Καρόλου Μάρξ και πολλών άλλων φιλοσόφων μέχρι πιο ύστερα, άλλη σειρά μεγάλη, βασιζόταν όχι στο τι ήθελε να γίνει, αλλά στο τι είχε γίνει. Και όχι στο πώς θα τον βόλευε να είναι τα πράγματα, αλλά πώς ήσαν τα πράγματα και γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα και ενδεχομένως όχι αλλιώς όπως θα ήθελε να γίνει. Δηλαδή
Ο Βίκο δουλεύει πάνω στη φαντασία του ανθρώπου, μιλάει για τους μύθους που όμως η φαντασία εκεί, ως μεταγενέστερη λέξη, η φαντασία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το υλικό που γεννούσε τον λόγο. Για ποιο λόγο ένας φόγκος να παίρνει αυτή τη σημασία και κατόπιν να γίνεται μια άλλη έννοια ή μια άλλη σημασία που να γίνεται μια άλλη έννοια. Για ποιο λόγο το τρίπτυχο σημείο σημασία έννοια αλλάζει με τη ροή των χρόνων. Τι είναι ακριβώς ο χρόνος, ποιος γεννάει το χρόνο, ποιος χαρίζει το χρόνο στους ανθρώπους από τη γέννηση ως το θάνατο. Όταν λέει οι συνήθεις, ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την Μικρασία, την Βαβυλώνα, έφτασε μέχρι το Γάγκη ποταμό. Μέγας Αλέξανδρος, μόνος του. Δεν το λέω με τη σκοπιά του, την πρακτική, δηλαδή δεν είχε ένα μαγείρα μαζί του. Τι κάνανε, μόνος ο Αλέξανδρος πήρε φόρα και έφυγε. Ή μήπως αυτό είναι απότοκο της σκέψης της αρχαϊκής, ότι ο βασιλεύς υπάρχει και οι άλλοι δεν υπάρχουν, αλλά στους άλλους εκπέμπει και διαχέει φως, το φως του πολιτισμού, του ηγεμονικού πολιτισμού, ο αρχηγός. Όταν λέει ότι ο Τάδε σε μια γέφυρα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κέκυος, ο τυφλός, σταμάτησε μόνος του 400 αντιπάλους, είναι ο μόνος που είχε όνομα, οι άλλοι δεν είχαν όνομα, ο ανώνυμος όχλος λαμβάνει όνομα, βαπτίζεται, για να το πω χριστιανικά, από το όνομα του ηγεμόνα. Και βεβαίως όλα αυτά είναι μεταγενέστερα. Όλα αυτά έρχονται από την ιδεολογική χρήση της ιστορίας που γίνεται μετά. Και αυτό ο Βίκο το αναδεικνύει σε κάθε παράγραφο. Με φοβερό πείσμα, με παιδιακή σιωπήσμα θα έλεγα μάλιστα. Σαν να θέλει να μας πείσει ότι έτσι είναι και όχι αλλιώς τα πράγματα. Δεν δίνει σύνταγες πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Όχι. Επισημαίνει τι έχει γίνει και έγινε ο κόσμος έτσι όπως έγινε. Και γι' αυτό βεβαίως συγκίνησε ανθρώπους διαφορετικών πεπιθήσεων και διαφορετικών προσιλώσεων. Όπως από τη μία μεριά ο Κάρλος Μάρξ, από την άλλη ο Τζέιμς Τζόις. Κάθε περίπτωση είναι και οι δύο βεβαίως, αλλά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιώργο, μου επιτρέπεις. Παρακαλώ, εννοείται. Ωραίο αυτό το περιμύθου. Ήθελα να κάνουμε παρατήρηση. Ναι. Η οποία δεν είναι αντίθετη με το συλλογισμό, ίσα-ίσα παραπληρωματική μάλλον. Μου είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι η μυθολογία την εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση ήταν ένας τρόπος ευρείας μετάδοσης μιας σκέψης, όχι μόνο ο συμβάντος. Υπό την έννοια αυτή δεν είναι μόνο προϊόν της φαντασίας. Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένη τεχνοτροπία αφήγησης, προκειμένου η διάδοση να είναι μέγιστη. Η εκτίμησή μου δηλαδή, μέσα από λίγα διαβάσματα, γύρω από τις ομοιρικές περιγραφές, είναι ότι αφενός μεν είναι γνωστό ότι ας πούμε ότι η κυρίαρχη αντίληψη περί ομοίρου είναι ότι ο ομοίρος δεν υπήρξε και ότι το έργο είναι συλλογικό. Όμως ποιο είναι το περιεχόμενο του έργου, αυτό είναι το θέμα μας. Έτσι. Το περιεχόμενο του έργου, εκτός από οδηγίες ναυφιλίας, πολύ συγκεκριμένες, το ακροτήριο Λευκάτας, το ακροτήριο Λευκύμης και μετά ένα άλλο άσπρο ακροτήρι, είναι φάρι που δεν υπήρχαν, αλλά σε στέλνει κάπου, είναι και φιλοσοφικές διαπιστώσεις εξαιρετικά συγκεκριμένες, οι οποίες εμφανίζονται σε εμάς με την έννοια του παραμυθιού και μπορεί να μας μπερδεύουν, αλλά μπορεί και να μας αποκαλύπτουν ένα δίδαγμα. Για παράδειγμα, όποιος μείνει για μεγάλο χρόνο στο νησί, οι ομοιότητες είναι εντελώς συγκεκριμένες, γίνεται γουρούνι. Συντελούσεις και μια άλλη αιτία. Εξαρτάται με ποιος κάνει παράγγελο. Όχι. Η στασιμότητα τον γουρονοποιεί. Δεν έχει να κάνει με την παράγγελο. Έχει να κάνει με το τέλος της κίνησης. Η μία παρατήρηση είναι υπό την έννοια αυτή. Και ο Βίκο δεν ταξίδευε, αλλά ήταν πάνσοφος από την πλειομένη. Αλλά εγώ δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω καν. Η περιγραφή είναι η περιγραφή του Γιώργου, δεν έχω καμία σχέση. Η μία παρατήρηση είναι αυτή, ότι διαπιστώνουμε και μετά ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο η αφήγηση λέει ότι συνήθιζε ο Ιησούς να περιγράφει,
και αυτή μυθολογική ήταν παραμυθόδης εξαιτίας της επικοινωνιακής ισχύως που είχε και όχι εξαιτίας του γεγονότος ότι θέλει να λέει παραμύθια. Αυτό το πράγμα διατηρείται μέχρι τις μέρες του Ρίγα Φεραίου και πολύ αργότερα κτλ. Και τώρα, μέχρι σήμερα. Και η πρώτη παρατήρηση λοιπόν είναι περί της τεχνοτροπίας του μύθου ως επικοινωνιακό εργαλείο ισχυρό. Με αυτό το βιβλίο που ανέφερα προηγουμένως, ισχυρίζεται ότι όλη η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Ότι οι άνθρωποι συντάσσονται γύρω από μύθους θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, κοινωνικούς και μπορούν να υπακούνε μεγάλες μάζες σε ένα πρότυπο. Εγώ δεν λέω μέχρι τότε οι άνθρωποι ήταν σκόρπιοι, τα προηγούμενα είδη, πριν από το Σάπιενς. Σύμφωνα, εγώ δεν λέω. Ήταν μικρές ομάδες, δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Αν μου επιτρέπεις, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι αποκρυσταλώματα. Δεν λέω ότι είναι οδηγίες ο οποίος ο άλλος με το ζόρι κατά λάθος ή εν πάση περιπτώσει τις μαθαίνει απ' έξω και ποδηγετείται ή χειραγωγείται. Λέω ότι είναι αποκρυσταλώματα πολιτισμικά και κατά αυτή την έννοια, εδώ μπορεί να έχουμε και μια μικρή διαφορά και μπορεί να κάνω λάθος, δεν το σωστό. Όχι, εντάξει, εγώ. Πάντως, ένα πράγμα που κάνεις εσύ λάθος οπωσδήποτε είναι ότι δεν έχεις παρακολουθήσει την Αλεξία Καμένου να κουτσάρει. Δεν το έχεις κάνει. Αν την έχεις παρακολουθήσει, θα πάρει μια μεγάλη πλάτη. Λοιπόν, την κλείω την πάνω. Αφού σου απάντησε. Λέω, μα απάντησε, αλλά εμά. Αν δεν σε αρέσει, θα το προσαρμόσω. Λοιπόν. Το δεύτερο, ένα στοιχείο που πιθανό να υπάρχει μια παρεξήγηση, αν όχι διαφωνία, είναι η εξής. Η υπόθεση της ενότητας, δηλαδή του ενός δημιουργού, του ενός Θεού, δεν είναι προϊόν της φυσιογνωμίας αυτού του λαού, εν πάση περιπτώσει του έθνους των Εβραίων. Είναι πιθανότατα προϊόν του πολιτισμού μιας εποχής. Παράδειγμα, φυσικά οι εποχές δεν είναι σε όλους τους λαούς και σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη οι ίδιες, αλλάζουν ανάλογα με την εξέλιξή τους. Στην πραγματικότητα, ο ένας θεός εμφανίζεται με το τέλος του θεού Φαραώ και κληροδοτείται στους Εβραίους. Στην πραγματικότητα, έχει να κάνει με το τέλος ενός ιστορικού πολιτισμού, καταπληκτικού είναι βεβαίως, και ακόμα και με υπόλοιπα διαβάσματα κανείς θα διαπιστώσει ότι οι τελευταίοι Φαραώ και ο Τουταγχαμών και ο αδερφός του ήταν προβληματικές περιπτώσεις, διακρίνονται ίσως Νεφερτίτη για την... Όλο αυτό το πράγμα παρήκμαζε, παρακμάζοντας, παρασέρνει ένα ολόκληρο οικοδόμημα οικονομικό, στρατιωτικό, πολιτισμικό και από εκεί και πέρα ανακαλύπτεται, επιτρέψτε μου τα εισαγωγικά, η υπόθεση της ενότητας και αποτελεί πολιτισμικό στάδιο για όλη την ανθρωπότητα. Δεν αποτελεί δηλαδή παρακαταθήκη στον ανθρώπινο πολιτισμό των Εβραίων. Αυτό το στάδιο το βρίσκουμε και σε άλλους πολιτισμούς που δεν είχαν σχέση με τον Αλκάνταρ και ένα τελευταίο συγγνώμη. Είναι ένα καλό, και ένα τελευταίο. Ναι, εγώ κοίταξα όλη μου τη ζωή πίστευα ότι ο πιο άξιος επαναστάτης ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας ο Αιγύπτιος. Εξαιτίας του γεγονότος ότι πίστευα ότι ήταν το μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία που αυτοκαταργήθηκε και αυτοκαταργούμενος καταργούσε την εξουσία του. Γιατί όλες οι άλλες περιπτώσεις είναι ότι εγώ καταργώ την εξουσία του Νίκου και μετά γίνομαι ίδιος με τον Νίκο και έχω και 10.000 δικαιολογίες γιατί τώρα μας επιτεθήκαν οι Τούρκοι κτλ. Πρέπει να το σφίξουμε, να το κάνουμε και όλο αυτό. Και ο Σόιμπλεκ παίζει και ένα ρόλο. Και όλο αυτό το πράγμα είναι μια δικαιολογία. Πίστευα λοιπόν ότι η αυτοκατάργηση έγινε μόνο από τον Ακενατόν. Δεν ήταν έτσι, ο Ακενατόν ήταν συμφιλητικός, κακομοιριασμένος και όταν καταργήθηκε γιατί δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Ο μόνος λόγος ο οποίος, ως αφήγηση, όχι ως πραγματικό γεγονός, ως αφήγηση, εγώ λέω ότι ιστορικά ας το υποθέσουμε δεν υπήρξε ποτέ. Ο μόνος λόγος που έχει μια αξία όσο αφορά αυτή την αυτοκατάργηση είναι αυτός που αποδίδεται στον Ιησού. Το προσεγγίζω φιλοσοφικά. Ούτε με ενδιαφέρει ιστορικά, ούτε με άλλον τρόπο. Δηλαδή, αυτός που έγραψε αυτό το παραμύθι, να πάμε σε αυτή τη διήγηση, όπου δεν υπήρξε τίποτα, έκατσε ένας και έγραψε μια ιστορία. Φαντάστηκε λοιπόν έναν ηγέτη αναγνωριζόμενο ως τέτοιο, όχι δεν το λέγε μόνος του, δεν ήταν αδρολός του χωριού, αναγνωριζόμενο ως τέτοιο, ο οποίος αρνείται να παίξει το ρόλο ο οποίος του αποδίδεται, διότι θεωρεί το ρόλο άχρηστο. Αυτή είναι η αφήγηση. Όλα τα άλλα είναι θρησκευολογικά, δεν είναι δουλειά δική μου, δεν με ενδιαφέρει. Καταλήγω σε αυτή την ιστορία ότι και αυτό είναι ένα πολιτισμικό δίδαγμα που ενδεχομένως έχει και μια επικαιρότητα. Πάντοτε, από τη στιγμή που δεν λύνεται αυτός ο γρίφος, αλλά να παράγονται οι εξουσίες με τις καλύτερες προθέσεις που όλοι γνωρίζουμε που οδηγεί.
που οδηγούν. Και ένα τελευταίο. Λέγεται ότι στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης των Αθλίων, ο Βίκτορ Ουγκό, χωρίς να θυμάμαι πώς το συνδέει με την όλη την περιγραφή, λέει ότι περπατούσε στο Παρίσι και στην Παναγία των Παρισίων είδε γραμμένο ένα σύνθημα στα ελληνικά τη λέξη ανάγκη. Και από εκεί ξεδιπλώνει την αφορμή για την οποία περιέγραψε όλη την ιστορία και την επανάσταση κλπ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ακριβώς το συνδέει, αλλά όλες αυτές τις σκέψεις αναγκάστηκα να τις πω γιατί θεωρώ ότι οι προσεγγίσεις μας πρέπει να είναι προσεγγίσεις πολιτισμικών σταδίων. Και κατά την έννοια αυτή, όχι κατά ανάγκη προς μία κατεύθυνση, αλλά πάντως σταδίων. Και κατά αυτή την έννοια μπορεί να είναι χρήσιμη φιλοσοφικά, εννοώ χρήσιμη με την έννοια να έχει και σχέση με μια πολιτική συμπεριφορά, εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί χρήσιμη είναι έτσι κι αλλιώς. Να πω και ένα τελευταίο πολύ όμορφο. Εννοείται. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Εννοείται. Το βασικό ερώτημα της φιλοσοφίας είναι τι είναι ο άνθρωπος. Αυτό το ερώτημα λοιπόν απαντάται στις κηδείες στην Κυριακή Ήπεθρο όταν οι γριές γυρίζουν και λένε μία στην άλλη ένα τίποτα είναι. Κατά συνέπεια αυτό όλο το φιλοσοφικό ερώτημα είναι τέσσερις λεπτά. Δίνει υπόσταση σε αυτό που δεν υπάρχει. Ένα τίποτα είναι. Ένα τίποτα είναι. Είναι κάτι που δεν είναι. Αυτό είναι και το παράλογο που υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς. Εγώ με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κατσαίδη σε όλα τα σημεία θα συμφωνήσω. Ιδίως επιτρέψε μου να επεκτείνω λίγο τη σκέψη σου με την Αίγυπτο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Συμφωνούμε και οπότε δεν θα το κουβεντιάζουμε άλλο αυτό. Όμως, τι έγινε ακριβώς στην Αίγυπτο, τι εκμετελέστηκαν οι Εβραίοι, και πώς αυτό το πράγμα απασχολεί τους πάντες μέχρι σήμερα. Το ιερατείο που είναι ο κτήτο και ο χρήστης της γνώσης η οποία αποτυπώνεται σε ιερογλυφικά και μπορεί να ζωγραφίζει, δηλαδή να γράφει σκέψεις με εικόνες, κάτι που γίνεται σήμερα και στην Κίνα και στην Ιαπωνία ακόμα, ο κώδικας επίσης εμείς πάει. Κάποιος, κάποιοι, η ανάγκη, η προδοσία, μην γίνουμε τώρα και detective, δεν γίνει, τουλάχιστον δεν μ' αρέσει, αλλά πώς σπάει ο κώδικας και αυτά τα οποία ανήκαν στους ηγεμόνες κατεβαίνουν στο βούλγκους, στο λαό, στην πλέβα και γίνεται κοινό κτήμα η γνώση των υπηρετών του Θείου και του Υιού του Θεού από αυτούς οι οποίοι δεν υπάρχουν. Ανάλογο παράδειγμα διασημότατο στην ελληνική μυθολογία ο Προμηθέας και η Φωτιά, δεν μην πούμε περισσότερα. Και σε άλλους λαούς υπάρχουν τέτοια, δηλαδή η μετάδοση της γνώσης, το σπάσιμο του κλειστού κώδικα. Και αυτό το πράγμα πώς λέγεται κάποια στιγμή στους Εβραίους, λέγεται λόγος. Τι πράγμα είναι ο λόγος? Το κλάσμα. Το κομμάτι που άρπαξες, το οποίο θέλεις να είναι ένα. Δεν είναι ένα όμως και δεν χρειάζεται να είσαι κανένας δεινός μαθηματικός για να ξέρεις ότι όσο μεγαλώνει ο παρονομαστής, τόσο θα μικραίνει το κλάσμα. Όσο περισσότερες γνώσεις έχεις, τόσο πιο πολύ αποκρίνεσαι από την αλήθεια. Γι' αυτό και η επιθυμία είναι το ένα προς ένα το οποίο δεν υπάρχει. Ποτέ και ούτω καθεξής πάει το πράγμα. Είναι μία όχι θεολογική, θεολογίζουσα ενδεχομένως, αλλά στην ουσία είναι μία περί ενότητος έρνα. Τι είναι η ενότητα, η ιδιότητα του ενός είναι η ενότητα. Στα γερμανικά φαίνεται υπέροχα. Einheit. Και στα ελληνικά, αλλά δεν το έχουμε συνηθίσει. Einheit. Heit είναι η ιδιότητα του ενός. Ενότητα. Unita. Unita. Έτσι. Αυτό είναι το επιθύμημα, το desideratum, το φιλοσοφικό. Βεβαίως, τι είναι ο άνθρωπος, πώς ζει ο άνθρωπος, πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, πώς διατρέφεται ο άνθρωπος, πώς διασκεδάζει ο άνθρωπος, τι κάνει ο άνθρωπος, τι δεν κάνει ο άνθρωπος, τι θα έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος και δεν συμμαζεύεται πλέον η αλυσίδα, μετά μεγαλώνει. Οι Εβραίοι, όντως απομονωμένοι, καλλιέργησαν τον λόγο, αυτόν τον λόγο. Έχω ένα παράδειγμα να πω, ίσως
Η Κυριακή προσευχή λέει ξένα, το Πάτερ Ημών, δηλαδή λέει σε ένα σημείο, το έλεγα στα παιδιά από αυτό το μάθημα. Και εδώ σημείν σήμερα τον λαό των ημών των επιούσιων. Το λέμε όλοι πρώτον. Εδώ σημείν σήμερα, δώσε μας σήμερα, τον άτομο στον επιούσιο. Τι είναι ο επιούσιος? Η ερώτηση όσες φορές και αν έχει τεθεί έχει πάρει την απάντηση ουσιώδης, σπουδαίος, σημαντικός. Ενδεχομένως ναι, έτσι πρέπει να είναι, αφού έτσι συμφωνίζαμε ότι σημαίνει η λέξη επιούσιος. Αν δεν, δεν είναι αυτό. Βέβαια η Κυριακή προσευχή γράφηκε στα ελληνικά. Αλλά και όταν την έγραψε, δεν ήταν Έλληνας, ήταν Εβραίος που ήξερε ελληνικά και μεταξύ μας το μετέφρασε. Σκέφτηκε κάτι στα εβραϊκά και το είπε στα ελληνικά. Παρένθεση, παρακαλώ μην ταράχθει κανένας, τα ελληνικά της βίβλου δεν είναι σπουδαία ελληνικά, τώρα της πλάκας είναι. Κακή, αυτό που λέμε στους φοιτητές, μην μεταφράζεται από τη γλώσσα στην ξένη γλώσσα, αυτό έκαναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μαθαίνουμε λοιπόν ότι το επιούσιος αντιστοιχεί σε μια λέξη που λέγεται μοχάρ στα εβραϊκά, αν δεν το λέω λάθος. Μάλλον δεν το λέω. Και μοχάρ στα εβραϊκά σημαίνει αύριο. Αύριο. Δώσε μας σήμερα το αυριανό ψωμί μας. Δηλαδή, έχε μας, προστατεύσέ μας, πώς σημαίνει, προνόησε για μας την υπρόνοια. Το αυριανό μας, δώσε μας από σήμερα. Να ξαλαφρώσουμε, να είμαστε πιο καλά, πιο άνετα. Από το ρήμα επιμή, επίσης ήμη, ο επιών ή επιγούσα με το χ, το ρήμα το επιμή, η επιγούσα, το λέμε, είναι η επόμενη μέρα. Ο επιούσιος είναι ο αποδιδόμενος στην επιούσια. Επιούσα. Δηλαδή είναι λιγάκι βάρβαρο. Λιγάκι είναι βάρβαρο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει από μια μετοχή, κάνει ένα επίθετο και μας μπερδεύει. Όμως, το εβραϊκό κείμενο είναι σαφές. Δεν μένει καμία αμφιβολία. Βέβαια θα πει κανείς ότι αυτή είναι η μέρα των μεταφράσεων, των καλών, των κακών, των αποτυχημένων. Και βέβαια και αυτή είναι η μέρα των ερμηνεών. Η ερμηνεία πάντοτε υπάρχει εκεί που υπάρχει σκοτάδι. Αν είναι όλα φωτισμένα, δεν χρειάζεται να τα ερμηνεύσεις. Οι Εβραίοι λοιπόν, έχοντας μια γλώσσα που δεν έχει κανένα φωνή, που είναι μόνο σύμφωνα και που είναι μια γλώσσα η οποία είναι τσιγκούνικη. Με ποια έννοια, δεν είναι πλούσια. Ναι, εντάξει, είναι, δεν το είπα με την έννοια που ίσως καταλάβατε. Ναι, είναι και λάθος εδώ, δεν νούσα τίποτα. Ούτε με τους Σκοτσέζους, ούτε με τους Εβραίους. Δεν έχω τίποτα. Αλλά είναι τσιγκούνικη η γλώσσα, δηλαδή οι αντιστοιχίες είναι ένα προς ένα. Εξάλλου το Εβραίος είναι επιθετικός προσδιορισμός, δεν είναι. Βεβαίως. Μην έχεις πηγές γιατί θα θυμηθώ την Άντζαρα Δημητρίου τώρα. Ας το πω. Αντισυγεία. Λοιπόν, είναι μια γλώσσα που σημαίνουν σημαίνόμενο συμπίπτουν. Εκεί δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Ο Βίκο λοιπόν αναγνωρίζει στους παππούδες μας τους Έλληνες μια μεγάλη προσφορά στην ανθρωπότητα και αυτό στα λόγια που είπε για τον Ιησού. Η οποία είναι όχι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός και αυτές οι ανοησίες, αηδίες και ξεράσματα. Τη δύναμη της αλληγορίας. Λέω κάτι αλλιώς. Και βέβαια δεν χρησιμοποιεί τη λέξη αλεγκόρικο, όχι ο άνθρωπος. Χρησιμοποιεί, φτιάχνει μια λέξη, τη λέξη diversiloquium. Diversiloquium, λόκβορ, λέω, diversi, διαφορετικά. Αλληγορώ. Δηλαδή αυτή τη λέξη βρίσκει τα διβερσιλόκβια τα οποία τι, όλες οι γλώσσες, όλοι οι πολιτισμοί που εκφράζονται με γλώσσα λένε κάποια πράγματα και κάποιες μύθους τους λένε διαφορετικά για χρήση, για να κάνουν χρήση, γιατί υπάρχει κάποια ανάγκη για να γίνει μια συγκεκριμένη χρήση, μια χρήση προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και βεβαίως δεν θα διαφωνήσω καθόλου, την πρώτη σου παρατήρηση, αγαπητέ Γιώργο, με το πώς διαδίδεται ένας μύθος σε μια εποχή που δεν υπάρχουν, πώς να το πω, ψυχρά μέσα όπως είναι η τηλεόραση ή το διαδίκτυο, αλλά μόνο θέρμα το ραδιόφωνο ή η εφημερίδα. Που δεν βλέπεις, που δεν έχεις οπτική επαφή, έχεις μόνο συναισθηματική επαφή ή το ακούς χωρίς να το ακούς.
που το φαντάζεσαι. Και βεβαίως περνάνε πολύ πιο εύκολα. Σήμερα μύθοι παλαιότεροι δεν μπορούν να περάσουν, διότι πρέπει να δειχθούν. Δεν είναι εύκολο να δειχθούν, και αφού δεν είναι εύκολο να δειχθούν, δεν φαίνονται, αλλά δεν υπάρχουν. Περνούμε με άλλο τρόπο, βεβαίως, με τους μηχανισμούς, τους ιδεολογικούς κτλ. Αιωνία Νιούτον, του Σερ και διαφορών άλλων κυρίων που μας έθεψαν στα νιάτα μας. Άλλο. Ο Γιώργος. Ναι, ναι. Λίγο δυνατά, γιατί δεν... Από όσο γνωρίζω, ο Τζαμπαρτίστα Ρίκο έβγαζε τον Επιούσιο μια φορά στη Σόβια σου. Με μαθήματα ως πατέρας πολύτεχνης οικογένειας κτλ. Είχε κάποια σχέση αυτό ως βιοποριστική δραστηριότητα με το γεγονός ότι παρότι είχε τόσο βαθιά κριτική σκέψη και εν πάση περιπτώσει διεξήγαγε τέτοια έρευνα σε επίπεδο θεωρίας της εξέλιξης της κοινωνίας, δεν ασχολήθηκε καθόλου με την κοινωνική πραγματικότητα την οποία βίωνε, δηλαδή με το καθεστώς των προσμόνων. Όχι, έτσι όσο γνωρίζω, όχι. Ό,τι αναφέρει, το αναφέρει και στη βιογραφία του. Καθεστώς των προσμόνων, νομίζω συνέπεσε με τον Φερντινάντο Ρεντινάπολη. Ναι, βέβαια, ναι. Που μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο εντάξει, δεν... Ανέδειξε την Νάπολη, ακριβώς. Ανέδειξε με την Νάπολη, αλλά δεν άφησε και πολλές δυνατότητες. Ο Βίκος, ο εξέλιξης τέτοιων ανατρεπτικών σε εισαγωγικά θεωριών... Αλλιώς είναι το Βίκο, είχε κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν, πώς συνύπαρξε, μάλιστα. Πώς, ο καθένας μπορεί να αναζητεί αυτό το οποίο θέλει. Ακολύτως. Ο ίδιος ήταν ένας, θα πω λέξει, ακοινώνητος. Ιστορικά με ενδιαφέρει περισσότερο. Όχι, στην αυτοβιογραφία. Εδώ δεν είναι ιστορία, εδώ είναι περί ιστορίας. Περί ιστορικότητας για την ακρίβεια. Στην αυτοβιογραφία του έχει μερικά στοιχεία της ζωής του, αλλά γράφτηκαν με την συνείδηση του ανθρώπου που θέλει να δείξει πόσο δύσκολα τα έφερνε πέρα. Δεν έχει κάποια άλλη αξία, ούτε καν λογοτεχνική. Και τα ποίηματά του δεν έχουν κάποια πολύ μεγάλη αξία. Σε σχέση με αυτό το έργο, τα άλλα κάλλιστα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν κιόλας. Έγραψε και στα λατινικά επίσης, ήταν δεινόσκριστος της λατινικής. Τον ενδιαφέρε ένα πράγμα στη ζωή του, να αποδείξει αυτή την ενότητα. Αυτό το πράγμα. Γιώργο, να σου πω, να σου ρωτήσω. Παρακαλώ, δυνατά. Ναι. Αναφέρθηκες αρκετές φορές στο γεγονός ότι και ο Μάρξ και ο Έγγελς ήξεραν το έργο του Βίκο. Βέβαια. Υπάρχει ρητή αναφορά σε κάποια από τα έργα τους ή απλά το συμπεραίνουμε αυτό? Όχι, υπάρχει. Νομίζω το έχω δει στην. Έλα. Κριτική της πολιτικής οικονομίας. Και. Παραδίδεται ότι ο Μάρξ είχε την νέα επιστημονική γνώση στο μαξιλάρι του. Ο Έγγελς ήταν δεινότερος ο Ιταλομαθής, συζητάμε, από τον Μάρξ. Αλλά ο Μάρξ διάβαζε στο πρωτότυπο τον και το έχει σημειώσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς πώς, δεν παραδίδεται από άλλους, τον ίδιο παραδίδεται. Έχουν αναφορά εκεί σε αυτό που θεωρούσαν συμβολή στην επιστήμη του Βίκο και σε αυτό που θεωρούσαν περιοριστικό στη σκέψη του? Υπάρχει τέτοια, ας πούμε... Όχι, γιατί είναι τις αναγκαιότητες της χρησιμότητας κυρίως, οι οποίες είναι συνεργαζόμενες, δεν υπάρχει μία χωρίς την άλλη, τουλάχιστον στο μαρξιστικό διαλεκτικό πλαίσιο. Ήδη από την νεαρή του ηλικία ο Μάρξ είχε εντρυφήσει στο Βίκο. Εγώ να πω την αλήθεια, πιο πολλά από αυτά τα έχω διαβάσει σε προσεγγίσεις του Λούτσιο Κολέτη και άλλων Ιταλών φιλοσόφων και ερευνητών, καθώς επίσης και σε βιογραφίες. Δεν είναι ντροπή, δεν θα το πω, δεν έχω διαβάσει όλο το Μάρξ. Μακάρι, αλλά δεν. Εξάλλου, να μου θίγει ότι έχει διαβάσει όλο να συζητήσουν. Ίσως ο Τζουζέπε Βάκα ή κάποιος από το Ιστιτούτο Γκράμψη, ας πούμε. Δεν ξέρω. Άλλο.
υπάρχουν πολλές αναφορές στο Χέαντα. Ναι, βέβαια. Ήταν διαφωτισμός. Ναι, αναφέρεται πολύ στον Βίκο στη θεωρία του για το πολιτισμό, για την γλώσσα. Ακριβώς. Και βρίσκει τον Βίκο σαν ένα θεωρητικό πρόγονο του στην εξέλιξη της θεωρίας της κουλτούρας και της γλώσσας. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που λέει ο Χάρτ, ο Χέρντα, αναφέρει τον Βίκο στο Ursprung der Sprache, στην καταγωγή της γλώσσας. Και βέβαια είναι ένας αυτός ο Βίκο, ένας ο Χέρντα και ένας ο Χάμαν, που είναι και πιο δύσκολος, πιο σκοτεινός από όλους, οι τρεις βασικοί διαφωτιστές, φιλόσοφοι, τους οποίους έχει αναδείξει σε μια εξαιρετική μελέτη τη συνιστού ανεπιφύλαξη, όποιο θέλει να ασχοληθεί με που είχε κάνει ο Ισαΐα Μπερλίν. Υπάρχει και στα ελληνικά μεταφρασμένη και είναι καλή. Τώρα, αν κάποια στιγμή δεήσει, ξέρω εγώ, η αφεντιά μου να ασχοληθεί με το αισθέτικα in nutze, τα αισθητικά, η αισθητική σαν καρυδότσουφρο δηλαδή, του Χάμαν, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μικρό, πολύ μικρό βιβλιαράκι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι να βρεθούμε μετά από 6-7 χρόνια να είμαστε καλά εδώ, αλλά ξαναλέμε. Αλλά είναι δύσκολο και δεν ξέρω και αν υπάρχει και λόγος να βγει. Πάντως στα ελληνικά υπάρχει το βιβλίο αυτό, Χάμαν Χέραντα Βίκο του Μπερλίν, πραγματικά είναι αποκαλυπτικό της διαφωτιστικής σκέψης. Και αυτή είναι η γέννηση της κουλτούρας μας, της cultural science. Ναι, ακριβώς, είναι... ακριβώς, πολύ ωραία, πολύ ωραία χάρη. Αυτό γεννάει τις πολιτισμικές λεγόμενες σπουδές. Ναι. Ακριβώς. Που γνωρίζουν πολύ μεγάλη άνθηση, κυρίως και στη Γερμανία και στον αγγλοσαξονικό χώρο, στην Αγγλία ιδίως. Ρέιμοντ Γουίλιαμς και ποιος άλλος είναι και. Καλή, καλή, καλή. Εάν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ας αναφωνήσουμε ζήτω το έθνος και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και επειδή, λοιπόν, θα δεσμευτώ, επειδή ο Τσιλικούς της Λιμπάρης. Σύντροφε της Λιμπάρη. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι ένα πέστο, δεν πειράζει. Δεν θα λερωθείς. Λοιπόν, Μάιο ή Απρίλιο ή Μάιο του χρόνου, να είμαστε καλά. Λογοτεχνία και εθνική ζωή του Αντώνιο Γκράμση θα κουβεντιάσουμε. Εντάξει, το έχω υποσχεθεί, οπότε το δεσμεύομαι κιόλας έτσι.